Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSAddict.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα κυριακάτικο Gamecast. Μια μέρα πριν βγούμε στην παρέλαση, τη σημαία ψηλά και όλα τα υπόλοιπα ψηλά. Εδώ παρέα με τον φίλο και κολλητό Δημήτρη Καραμανίδη από το Buster.gr. Γεια χαρά σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε? Να εδώ, παλεύουμε. Πολύ ωραία είστε εδώ, είναι πάρα πολύ ωραία να είσαι καλεσμένος κάπου, ε. Φυσικά, να δεις πως όλο αυτό λένε. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάθεσαι, μιλάς και μετά τέλος. Δεν έχεις καμία άλλη υποχρέωση να κάνεις upload, να κάνεις edit, να κάνεις τέτοια στα share, στα mer. Εν τω μεταξύ, αυτό που σου είπα και πριν ανοίξουμε, Κυριακή που λες ανεβαίνει και το Gamecast. Mm-hmm. Το Κυριακή μου και το Game Recap κλασικά. Και λέω, θα με φάνε διπλό στη Μούρη Κυριακάτικα. Ναι, έτσι πρέπει. Έτσι overdose. Λοιπόν, παιδιά. Γιατί εντάξει, επειδή προφανώς και τα βίντεο μας και αυτά και τα παιδιά που μας παρακολουθούν είναι πάνω κάτω τα ίδια. Ναι. Όχι, και πολλούς και από τα παιδιά και σε άλλα έχουν περάσει έτσι από την εκπομπή και από το κανάλι γενικότερα. Να ξέρεις, και ο Παύλος και όλα αυτά πάνω κάτω όλοι οι ίδιοι ασχολούμαστε και πάνω κάτω και το κοινό overlap κάνει. Ξέρεις. Κοινό που λένε. Κοινό. Έτσι. Το καλό. Και μαζευτήκαμε εδώ γιατί είσαι ο τρίτος που έρχεται καλεσμένος αυτό το μήνα. Γιατί κάνω streak. Ο ψηλότερος. Γιατί κάνω streak καλεσμένο λόγω των 6 χρόνων που έχει η εκπομπή. Εδώ πέρα και θα. Μπράβο. Το πάμε έτσι, ρε παιδί μου, σε εκπομπές σερί με καλεσμένους και διάφορα έτσι φίλους κτλ. Μεγάλη μου χαρά. Μέχρι... Να τα χιλιάσετε. Ευχαριστώ πολύ, ξέρεις. Εδώ. Όσο ακόμα κρατάμε. Λοιπόν, σε έφερα εδώ πέρα σήμερα. Να συζητήσουμε έτσι κάποια πραγματάκια. Βέβαια, παιδιά, και εσείς πήρατε χαμπάρι ότι οι εβδομάδες αυτές δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Αυτή την εβδομάδα πάλι δεν είχε κάτι από ιδιοσιογραφία. Ιδιαίτερη που να αξίζει. Full των φημών. Που να αξίζει, ναι. Full φήμες και τα λοιπά. Θα επικεντρωθούμε λίγο στο PlayStation 5 Pro, που είναι έτσι το πιο. Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού και βγήκε και πολλοί. Πέρα από φήμες, βγήκανε και επιβεβαιώσανε τις φήμες κτλ. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο. Είναι υπέροχο να με ακούτε επί δύο να σχολιάζω με διαφορετικά λόγια τα ίδια πράγματα. Μα άμα ήταν διαφορετικό, ξέρεις. Είναι... Λέω, θα ήσουν τρελός. Γιατί θυμάμαι και ο Κρούστης όταν είχε έρθει ο Παύλος, καπάκι γεννούσαν το δικό τους. Ελάτε με το δικό μας να ακούσετε τα ίδια δύο φορές. Δεν θυμάμαι τι είπα. Γιατί έχουν περάσει κάνα δύο μέρες. Λέω, άμα έλεγε διαφορετικά, λέω πάνω να πει ότι κάτι πάει καλά. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, να ξεκινήσω λίγο έτσι να πω επιγραμματικά τις φήμες που βγήκανε, για να μπούμε λίγο στο θέμα. Ξεκίνησαν από κανάλια στο YouTube, διάφορους κτλ. Περισσότερο βάση στις φήμες έδωσε το Insider Gaming, όπως λέγεται αυτός ο Tom Henderson, και μετά μπήκε και το Eurogamer στη μέση. Εκεί με μιλάμε για επιβεβαίωση μετά, έτσι. Επιβεβαίωση δηλαδή. Full, με τους Digital Foundry, αυτόν τον Richard που έγραψε. Και όχι μόνο έγραψε αυτός... τα διάφορα και επιπλέον specs που βγήκαν για το PS5 Pro, έκανε και διάφορους σχολιασμούς, τους οποίους και εμείς, παιδί μου, μπορούμε να μπούμε έτσι στην διαδικασία να το σχολιάσουμε. Δύο ώρες βίντεο κάναν, με βγάλαν την Παναγία. Τι δύο ώρες, παιδιά, πείτε τα, εντάξει, αφού τέσσερα πράγματα βγήκαν. Τι θα κάνουν κι αυτοί. Λοιπόν, πάνω κάτω, το PlayStation 5 Pro κινείται στα πρότυπα του PS4 Pro. Δηλαδή, κάνει μια αύξηση στη δύναμή του, αλλά δεν είναι και ότι πάμε και εκτοξευόμαστε μπροστά, γιατί αναγκαστικά κάποια πράγματα το κρατάνε πίσω. Ένα από αυτά είναι ότι μένει η ίδια η CPU, 8 core 16 threads Zen 2 αρχιτεκτονικής της AMD CPU, στα 3,5 είναι στο PlayStation 5, στο PlayStation 5 Pro μπορεί να κάνει και ένα overclocking, να πιάσει τα 3,85. Θα παίζει στα 3,5, αλλά θα πηγαίνει και έως τα 3,85 με ένα overclocking, ένα 10% πάνω. Αλλιώς παραμένει η ίδια. Στην GPU έχουμε 60 compute units στο PlayStation 5 Pro, RDNA 3 αρχιτεκτονικής, 36 είχαμε στο 5, σχεδόν διπλάσια δηλαδή. Teraflops, αν και εδώ υπολογίζονται διαφορετικά, δεν είναι τόσο... Ναι. Αυτό που αλλά λέμε. Σαν νούμερο εντυπωσιακό, τα 33,3 από τα 10,23 που ναι, ναι. 10,23 έχει το PlayStation 5, 33,5 λένε το PlayStation 5 Pro. Αλλά εδώ, παιδιά, μην τα παίρνετε μετρητή ότι ξαφνικά έγινε τρεις φορές πιο δυνατό. Είναι άλλη αρχιτεκτονική, είναι λίγο διαφορετικά τα νούμερα. Πιο κοντά τα teraflops νομίζω παίζει να είναι
τύπου 14, κάπου εκεί, ας πούμε, άμα τα υπολογίσουμε την παλιά αρχιτεκτονική. Νομίζω και τώρα να σε διακόπτω εγώ, σωρά. Ναι, λέγεται. Και από αυτά τα έγγραφα τη Sony, που τα οποία έφτασαν και τα διάβασα στο Digital Foundry, και νομίζω και η ίδια η Sony αναφέρει, λέει, σε αυτά τα έγγραφα της, ότι το... η διαφορά θα είναι γύρω στο 45% στην απόδοση. Ναι. Στα γραφικά, έτσι, στα γραφικά, ναι, γιατί με τη CPU μετά είναι άλλο θέμα εκεί πέρα. Τα έχω παρακάτω. Η μνήμη, λέει. Και εκεί έχουμε άλμα, στο memory bandwidth. Ναι. Η μνήμη, λέει, θα είναι στα 16 GB, στα 18 GB per second. Ενώ το PlayStation 5, το απλό, είναι στα 14 GB per second. Διαθέσιμη μνήμη για τα παιχνίδια 13,7 GB στο PlayStation 5 Pro, 12,5 ήταν στο PlayStation 5. Περισσότερη μνήμη διαθέσιμη για τα παιχνίδια. Και το memory interface και το bandwidth είναι 256 bit και στα δύο, 576 GB per second στο PlayStation 5 Pro, 448 GB per second στο PlayStation 5 το απλό. Εδώ έγινε δουλίτσα, εδώ έγινε δουλίτσα. Αυτό είναι καλό, η μνήμη που κάνανε. Εδώ πέρα, για να πάω και λίγο σε αυτά τα έγγραφα που είπες. Εδώ τα έχω. Η CPU είπαν ένα 10% σε high CPU frequency mode, όταν θα είναι. Σε αυτό, λέει, το mode κάνει downclock η GPU κατά 1,5%. Λένε ότι έχει πολύ περισσότερο κέρδος. Το audio, λέει, θα τρέχει σε πολύ υψηλότερη ταχύτητα από το standard PlayStation 5, με αποτέλεσμα την κατά 35% καλύτερη απόδοση, καλύτερο 3D ήχο κτλ. Το rendering στη GPU θα είναι 45% γρηγορότερο από το PS5, 2 και 3 φορές καλύτερο ray tracing και έως και 4 φορές, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις. Εκεί τώρα, σε αυτό που θα πας για μένα, είναι το game changer, το οποίο θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι. Το PSSR, θα το κρατήσω για το τέλος, το PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, υποστήριξη ως 8K για μελλοντική χρήση, ok. Σοβιετική ονομασία, ε. Ναι. USSR, PSSR. Αυτό μου θύμισε. Να σου πω ότι και εμένα το ίδιο. Custom Machine Learning Architecture, AI Accelerator, υποστηρίζει τέλος πάντων κάτι Computer Units εκεί πέρα, λέει. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτά. Αυτά. Πάνω κάτω, έτσι, και, τα και βασικά του χαρακτηριστικά. Φαντάζομαι εδώ, ας σου κλέψω τη δουλειά. Ναι. Έχουν, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει και η Sony και μια ιστορική έρευνα για το πώς διέρευσαν αυτά τα έγγραφα, έτσι. Ναι, αλλά κάθε φορά διαραίων. Εγώ θυμάμαι, εντάξει, και, το, όταν... και το Slim και το Pro Slim και το PlayStation 4 Slim και το Pro, τα θυμάμαι εγώ φωτογραφίες. Πώς είχαν βγει όλα κανονικά. Όταν ανοίγουν τα dev units, γιατί τώρα νομίζω ότι σε εξωτερική μορφή λένε ότι είναι αντίστοιχο με το Pro του PS5. Ναι, ίδιο, ναι. Οπότε όταν ανοίγει και σε third party developers, εντάξει, λογικό δεν αδιαρρεύσει. Δηλαδή μετά έχουν πρόσβαση τόσες χιλιάδες άτομα. Από εκεί θα αδιαρρεύσει. Σε αυτά τα units. Τώρα ήταν και η GDC, νομίζω, οπότε είχαν δώσει και σε άλλους. Και από εκεί μπορεί να βγήκανε ακόμα περισσότερα leaks. Κλέφτες θα γίνουν. Ναι. Αυτό μετά κάποιες άλλες λεπτομέρειες που διάβασα είναι ότι πήγαινε για μικρότερη αρχιτεκτονική, 4 νανομέτρα, παραμένει στην ίδια εν τέλει. Είχε πέσει ήδη, νομίζω, στα 6 στα με 6. Το revision τελευταίο. Ναι. Στα οπότε, 6. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Ναι, ξέρεις, ναι. Τι, τώρα, αν μπαίνω σε ένα σχολιασμό, ότι αν είχαμε και διαφορετική CPU, γιατί το άλμα στη GPU, και για μένα και στο PSSR μετά που θα πεις, είναι το ότι θα μιλούσαμε για νέα γενιά, αρέση, αν είχαμε και CPU. Η φιλοσοφία είναι αντίστοιχη αυτό που είπες με το PS4 Pro. Δηλαδή, που στάνουν τα γραφικά. Βέβαια, από την άλλη, αυτό που είπαν και στο Digital Foundry, παιχνίδια που στόχευαν π.χ. στα 30 FPS ή στα 60 FPS, δεν θα έχουμε σημαντική διαφορά στα FPS ή στα physics, τα οποία είναι CPU-based χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το κακό, ας πούμε, γιατί ο περισσότερος κόσμος περιμένει ότι θα έρθει το PlayStation 5 Pro και ό,τι έπαιζε στα 30 ξαφνικά το παίζει στα 60. Έτσι, εκτός αν κάνουν κάποια μαγικά οι developers με ένα patch και μπορούν να μεταφέρουν το φορτίο στην GPU, ok, αλλά τίποτα AI ή NPCs, ας πούμε, ή κάποια άλλα που είναι CPU bound, δεν θα αλλάξει κάτι. Με ένα 10% μπορεί να βελτιωθούν, μπορούν τα μη σταθερά 30 FPS να γίνουν σταθερά, αλλά ως εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα το οποίο θα απογοητεύσει πολύ κόσμο. Για πούμε, πολλοί που φέρνουν παράδειγμα το GTA 6, το οποίο λένε, παιδιά, ότι αν είναι να τρέξει 30 FPS από τώρα, άντε να είναι πιο σταθερό το 30. Δεν νομίζω αυτό. Δηλαδή, ότι θα γίνει 60 στο Pro.
μιλάμε για ένα-δύο FPS, ξέρω εγώ. Ναι, ή το, βλέπω τώρα το Dragon's Dogma που και στις κονσόλες και εκείνο έχει. Δυσκολεύεται. Ό,τι να είναι. Άντε να είναι σταθερό 30, ας πούμε, στο Pro. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Εδώ στα PC είναι χάλι μαύρο. Αλλά ίσως κάνει τη διαφορά αυτό το PSSR. Γιατί και στο PS4 Pro έγινε πολύ ευρεία χρήση του checkerboard. Ναι. 4K. Οπότε εδώ με το PSSR, το οποίο θα το πεις φαντάζομαι, ναι, 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 αυτό, ναι, ναι. Είναι το ότι βελτιώνει χαμηλής ανάλυσης δραματικά, χωρίς να χρησιμοποιεί πάρα πολύ μεγάλη πολύ memory. Ναι. Οπότε εκεί ίσως αυτό που έχουμε το performance mode, που έχουμε χαμηλότερη ανάλυση ποιότητας γραφικά κλπ. Οπότε ίσως έχουμε τα 60 από εκεί, αναβαθμισμένα τα γραφικά, ξέρω, που να μην καταλαβαίνεις, να είναι πολύ παραπλήσιο σε native 4K κλπ. Mm. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, να σου πω την αλήθεια, στην πράξη. Αλλά αυτό αν δεν το δεις και δεν δούμε τα πρώτα tech analysis reviews. Αλλά νομίζω ότι η βασική είδηση της φήμης κλπ. Είναι ότι μιλάμε επιβεβαιωμένο το PlayStation 5 Pro. Γιατί λένε πολλοί, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, θα πούμε και σε εκείνη τη δικασία, το ότι γιατί το βγάζει κτλ. Αυτές οι αποφάσεις, παιδιά, παίρνονται την επόμενη μέρα που βγήκε το PlayStation 5, έτσι. Ξεκίνησαν να το σχεδιάζουν και να το φτιάχνουν. Δεν περιμένουν ούτε μέσω COVID πάρθηκαν αποφάσεις, ούτε μετά, ούτε προχτές. Πάρθηκαν μια απόφαση τότε και για να γίνει αυτή η δικασία θέλει χρόνια σχεδιασμός. Οπότε τώρα μετά θα πρέπει να κάνουν πίσω να τα ακυρώσουν. Να σου πούν, βγάλω το και ό,τι γίνει. Και πάντα αναλύοντας τα δεδομένα, πώς πήγε το PS4 Pro. Ναι, μπράβο. Έτσι. Από ό,τι θυμάμαι, το PlayStation 4 Pro έχει γύρω στο 10% τη συνολική βάση του PlayStation 4 το είχαν πάρει. Που πιστεύω ότι και με το Pro πάλι έτσι θα γίνει. Δηλαδή κάποιοι πιο hardcore console users που θα θέλουν λίγο καλύτερα τα γραφικά τους, λίγο καλύτερα τα FPS, γενικότερα να έχουν το καλύτερο μηχάνημα, αυτοί θα το πάρουν και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα παραμείνει στο απλό PS5, το οποίο φαντάζομαι ότι θα έρθει και με μια πτώση τιμής, γιατί αν θα σκάσει ένα PS5 Pro φαντάζομαι γύρω στο 600. Επισκεφτείτε το χορηγό μας market24.gr και αποφεληθείτε από δωρεάν μεταφορικά για τις gaming αγορές σας άνω των 25 ευρώ, βάζοντας στο καλάθι σας τον κωδικό PSADDICT. Θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφορά τιμής, καμιά 150 άρα σίγουρα. Γι' αυτό είσαι κολλητός, γιατί συμφωνούμε. Γιατί και στο Game Recap που κάναμε εκεί πέρα λέμε πόσο θα έχει, καλά, βάζαμε στοιχήματα. Εγώ είπα 599. Στα δολάρια αυτό που είναι. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα εγώ πιστεύω 599 χωρίς disk drive. Θα έχει αποσπόμενο drive, λένε. Με αποσπόμενο. Ναι, ναι. Ναι. Κοίταξε. Στο Slim, τώρα το έχω εδώ μπροστά μου κιόλας. Mm-hmm. Γιατί όταν το είχα ανοίξει, μέτρο και κόλλος μου να δω πόσο εύκολο είναι αυτό το τέλο. Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, έχει μαστοριά αυτό το πράγμα. Το αποσπόμενο, το πόσο εύκολα μπαίνει, βγαίνει. Ναι, ναι, ναι. Και καλό να το διατηρήσουν, έτσι. Ναι, ναι, θα το διατηρήσουν το αποσπόμενο. Απλά πιστεύω ότι μπορεί να πάνε έτσι, να πάνε 5-9, αλλά χωρίς το drive. Να δώσουν εκεί βάση για να είναι λίγο πιο. Και εγώ θέλω να πιστεύω και κάνα 2 τεραμπάιτ, έτσι. Όχι, λένε ένα. Τι ένα, πάλι ένα Call of Duty μέσα. Λένε ένα τεραμπάιτ. Ένα Call of Duty, κανένα δύο άλλα παιχνίδια. Λένε ένα τεραμπάιτ. Και μάλιστα λένε ότι αυτό, ότι μπορεί να είναι ένα τεραμπάιτ, μπορεί να είναι και με χωρίς το αποσπόμενο, μόνο και μόνο για να είναι λίγο ανταγωνιστική η τιμή. Τώρα φαντάζομαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να βγάλουν κανένα άλλο μοντέλο. Αλλά λένε ότι για να κρατήσουν λίγο ανταγωνιστική τιμή, να την κρατήσουν εκεί πέρα γύρω στα 6 κατοστάρικα. Κοίταξε, αν μπαίνει το ίδιο αποσπόμενο που το ίδιο θα μπαίνει που είναι και στο Slim. Αυτό βοηθάει αυτούς που το κάνουν upgrade. Μπράβο. Ναι, ναι. Κατάλαβε, σου λέει γιατί να πληρώνω 6,5-7 κατοστάρικα να τα είχα αυτά. Θα μεταφέρω το SSD που έχω πάρει εξωτερικό, θα βάλω και το αποσπόμενο μου drive και τελείωσε. Θα πάω κατευθείαν στο απλό. Έκανα ένα λάθος, τώρα το είδα. Στη μνήμη του. Δεν κάνεις λάθη, εσύ σταμάτα, δεν κάνεις. Έκανε λάθος εδώ το site. Αυτό. Η AI. Η μνήμη του από 16 GB την πάρει στα 18. Τόσο είπες, νομίζω. Ναι, όχι, νομίζω είπα 16 και 16. Εγώ ανεβαίνει. 18, νομίζω. Ναι, ανεβαίνει. Στο μοντάζ. Ανεβαίνει 2 GB στο τέτοιο. 2 GB, αλλά λιοντάρια δεν είναι τίποτα απλά. Ναι, και το bandwidth και όλα αυτά. Αυτό και περισσότερη μνήμη είπαν για τα παιχνίδια. Οπότε εκεί πέρα θα γίνει. Θα είναι, δουλίτσα. Δηλαδή. Θα δούμε. Είπαν για ημερομηνία κυκλοφορίας. Ο Tom Henderson είχαν πει για γιορτές του 24. Ναι, είπαν νομίζω Σεπτέμβρη ότι θα το παρουσιάσουν. Όπως είχαν κάνει νομίζω και το PlayStation 4 Σεπτέμβριο το είχαν δείξει, είχαν βγει Οκτώβρη, Νοέμβρη. Αλλά υπάρχουν λέει σκέψεις να το πάνε για το 25 γιατί δεν έχουν μεγάλες κυκλοφορίες από first party για να το πουστάρουν μαζί τώρα. Mm. Αλλά δεν ξέρω, πότε είχε βγει το Pro, δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν έχω δει κονσόλα να βγαίνει έτσι εκτός περίοδου εορτών. Ναι, μόνο το Switch είχε βγει Μάρτιο και μάλλον πάνε πάλι για Μάρτιο για το Switch 2. Έτσι πως θα ξυπνήσει μια μέρα θα πει, το βγάζω. Απλά αυτό είναι ότι άμα το πάνε 25 αρχές, μετά θα έχεις απέναντί σου πολύ το Switch, το καινούριο.
Κατάλαβες. Ναι. Να μου πεις. Αλλά εντάξει, θα μπει κάποιο σε δίλημα Pro ή Switch. Ναι, αυτό νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Είναι, είναι διαφορετική. Το Switch θα βγάλει και κάνα. Όχι, Zelda έβγαλε τώρα. Τι θα βγάλει. Και θα έχει πάλι ένα προς ένα αναλογία πωλήσεων με τον τίτλο. Ναι, ναι. Θα βγάλει καινούριο Mario Odyssey σίγουρα. Κανένα. Όχι Remaster, κανένα port του Tears of the Kingdom, κάτι άλλο. Το Mario Kart. Είναι, backwards compatibility, πάει, το ξεχνάει. Όχι, νομίζω λένε ότι θα έχει backwards compatibility. Ναι, μωρέ. Θα έχει. Επίσης, όλοι περιμένουμε τώρα. Αλλάζουμε θέμα. Αλλά... Ναι. Όχι, εντάξει. Νιώθω σαν να είμαστε στο recap. Που η ροή μας είναι καταπληκτική. Ότι. Περιμένουμε ένα powerhouse Nintendo Switch 2 κλπ. Και στην τελική θα δούμε απλά ένα. Όχι, καλή αναβάθμιση, ξέρω το προηγούμενο. Δεν θα είναι. Τίποτα. Κοίτα, εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε, καλά και εκεί θα παίξει της Nvidia το DLSS με upscale και με τέτοια, αλλά επειδή μιλάμε και για hybrid console εκεί πέρα και για υβριδικό και για φορητό, άμα πλησιάσει ρε παιδί μου την απόδοση του PlayStation 4 και παραπάνω, νομίζω ότι αρκεί, ειδικά για τα παιχνίδια της Nintendo αρκεί. Οι third party ας πούμε μπορεί να έχουν κάποιο θέμα και κυρίως τα παιχνίδια που βγαίνουν τώρα και μετά. Κοίτα, στα επίπεδα του Steam 10 άμα βγει. Ναι, μπράβο. Δεν θα ανάσχημα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, έχει ακουστεί θα πάει Nvidia, ξέρω που εκεί. Nvidia, ναι, όχι, Nvidia. Nvidia. Όπως είχαν και στο αυτό το Tegra. Το Tegra, το H1. Ναι. Το έχουν κρατήσει ζωντανό 7 χρόνια τώρα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο Pro. Το πρόβλημα είναι αυτό που λέγαμε περισσότερο με τη CPU. Όπου εκεί πέρα αναγκαστικά και ως ένα σημείο κρατάνε την ίδια, κυρίως παιδιά για θέματα. Όπως κάνανε και στο PS4 με το PS4 Pro, κυρίως για θέματα. Να μην δυσκολευτούν οι developers να κάνουν για τελείως δύο διαφορετικά συστήματα παιχνίδια, για θέματα ανάπτυξης και για το backwards compatibility. Αν θυμάστε καλά, και το PlayStation 4 με το Pro είχαν ίδια CPU και η GPU ήταν απλά διπλή, έτσι, πεταλούδα όπως την είχε φτιάξει ο Cerny, και ήταν για θέματα backwards compatibility, συμβατότητας και μάλιστα λένε και για μελλοντικά, για ένα PlayStation 6 να υπάρχει, ας πούμε, backwards compatibility. Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μετά αυτό που είπα και πριν, νέα γενιά. Αν άλλαζαν και τη CPU και δίνανε και ένα μπουστάρισμα του 50% ή πήγαιναν σε νέα γενιάς Ryzen. Βέβαια, έχουν και first party studio, καλή ώρα νότητο, και εμένα εκεί πάει το μυαλό μου, η μηχανή γραφικών της είναι CPU bound. Δηλαδή, ναι. Αυτό που λες και συμβατότητα ισχύει απόλυτα. Δηλαδή, αν αναπτύσσει αυτή τη στιγμή ένα τίτλο η Naughty Dog, ο οποίος θα κουβαλήσει πολύ την εταιρεία. Ναι, δεν πας κι άλλα CPU τώρα. Ναι. Είναι θέματα πολλά τα οποία σίγουρα θα δυσαρεστήσουν πολύ κόσμο, αλλά είναι αυτό που λέω ότι περισσότερο νομίζω ότι η Pro κονσόλα δεν είναι ότι είναι για τον πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η Sony θα πουλήσει άλλα 50 εκατομμύρια PlayStation 5 Pro όσο έχει πουλήσει τώρα με το απλό. Περιμένει ρε παιδί μου ότι θα πουλήσει περισσότερο στους hardcore και κυρίως θα το έχει γιατί. Άμα δεν βγάλει κάτι αντίστοιχο η Microsoft, η οποία δεν έχει δείξει μέχρι τώρα κάτι, ότι θα βγάλει mid-gen upgrade, θα έχει και διαφημιστικά το προβάδισμα να λέει ότι έχω την πιο δυνατή κονσόλα. Τα παιχνίδια τα third party μπορεί να διαφημίζονται στο PlayStation 5 Pro, επειδή θα τρέχουν καλύτερα, θα έχουν, ξέρω εγώ, βελτιωμένα γραφικά και τι άλλο θα έχει. Εκεί πέρα κάποια πραγματάκια. Βέβαια, τώρα μνήμες και τα λοιπά, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να επεκταθούμε, όλα αυτά θα βελτιώσουν διάφορα. Να πάμε στο. Πάντως, σε αυτό που είπες, λίγο να συμπληρώσω αυτό που είπες πριν, ότι. Λόγω και του chip shortage που είχε και έλλειψη κονσολών, υπάρχουν και παιδιά, έτσι, ακόμα και αυτοί που θα πάρουν PlayStation 5 που δεν έχουν πάρει ακόμα. Ναι, μα εννοείται. Οπότε θα είναι και ένα καλό δίλημα το αν θα πάει κάποιο κατευθείαν στο Pro ή κάποιο θα προτιμήσει το φτηνότερο πλέον PS5 το Slim Edition. Εντάξει, δηλαδή. Ναι, εκεί πέρα. Ακόμα και τα νούμερα που έχει πιάσει πλέον σε πωλήσεις, που έπαιξε ρόλο και αυτό η περίοδο του κορονοϊού και του chip shortage και τη διαθεσιμότητα, που αρχικάζω πάνω να χτυπήσει ένα Pro κατευθείαν. Εντάξει. Στο documentation γράφει για 8K, καλά, εντάξει. 8K και... θα το δούμε στον ύπνο μας. Αν και πες ότι τρέχει. Πώς το καλό να το δούμε το 8K. Αυτό. Και στο τέτοιο γράφει, στο κουτί. Αυτό το έχουν επειδή είναι το HDMI 2.1. Επειδή βγάζει μέχρι 8K. 8K, ναι. Το έχουν βγάλει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Και είχε ένα παιχνίδι, έχεις δει, το The Tourist. Ένα indie παιχνίδι είναι. Κάνει render σε 8K, όπως και το Ori νομίζω το κάνει. Εγώ το Ori είχα παίξει, που έκανε και. Το Ori κάνει render σε 6K και κάνει. Και κάνει downscale σε 4K. Πανέμορφο. Ναι. Άντε, βγάζει και καινούριο τέτοιο, Moon Studios νομίζω είναι. Το Ori, που βγάζει καινούριο αυτό το. No rest for the wicked, κάτι τέτοιο. Φοβερό φαίνεται. Πανέμορφο εκείνο φαίνεται, όντως. Μάλλον πριν πάμε στο. Το PSSR. Ναι. Στο πολυβόλο. Το άλλο που.
Το άλλο το οποίο φαίνεται ότι θα έχει υπέρ, ξέρω εγώ, από το απλό μοντέλο, αφορά πάλι την GPU και έχει να κάνει με το Ray Tracing. Το οποίο αυτή τη φορά λέει ότι θα δανειστεί και στοιχεία από την επόμενη αρχιτεκτονική της Nvidia, που θα τη δούμε AMD, και στα... της AMD, συγγνώμη, RDNA 4, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Μέχρι για 4 φορές γρηγορότερο μιλάει, βέβαια. Ναι. 2-3 έως και 4, αλλά... Λέει σε περιπτώσεις, ναι. Αν συνοδεύεται από ένα τίμιο 60 ή έστω, ξέρω εγώ, 40-45 με VRR... Ναι, θα είναι, θα είναι. Μην είναι κάτι 30. Δεν μπορώ, αλήθεια, να σου πω, αλήθεια, αυτή τη γενιά, δεν ξέρω αν έχω παίξει παιχνίδι στα 30 FPS, δεν μπορώ. Ξέρεις τι, αυτό για τα 30 FPS, επειδή βλέπω πολλά παιδιά το σχολιάζουν, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα όντως, αλλά επειδή τώρα αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε κονσόλες, υπάρχουν πολύ πολύ λιγότερα παιχνίδια που σε αναγκάζουν να παίξεις στα 30, από ότι υπάρχουν παιχνίδια που υπάρχουν στα 120 FPS. Και σχεδόν όλα που έχουν και performance mode και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι και λίγο πλασματικό αυτό στο μυαλό μας, γιατί 9 στα 10 παιχνίδια θα έχουν ένα performance mode, ακόμα περισσότερα θα έχουν 120 FPS mode, και αυτά που με το αναγκαστικά θα τα παίξει μόνο στα 30 και τέλος, είναι ελάχιστα. Εγώ ένα Gotham Knight θυμάμαι, και τα, ποιο ήτανε, την Amicia, το 2, το, πώς λεγόταν, νομίζω εκείνο πήρε patch μετά. Ναι, το... νομίζω είχε πάρει, ναι, το Requiem. Ναι, παιχνιδάρα γι' αυτό. Είχε πάρει, ναι. Αλλά τώρα θυμάμαι και το μεταξύ, γιατί πάνω κάτω συζήτηση στο ρικά που λέγαμε, το ξέχασα. Θα το θυμηθώ σε λίγο. Για Ray Tracing πάντως λέγαμε. Ναι, για Ray Tracing κλπ. Για τα FPS. Ότι ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι υπάρχει πλέον επιλογή. Και εγώ αυτό που έλεγα, ότι προτιμώ να παίξω το παιχνίδι με λίγο χειρότερα γραφικά, αλλά να είναι 60, παρά να παίξω με τουμπανιασμένα Ray Tracing κλπ. Δηλαδή και τώρα στο PS5 Pro, αν μπορείς να έχεις Ray Tracing και 60, ναι, πολύ ευχαριστώ, καλοδεχούμενο. Αλλά αν σε περιορίζει πάλι στα 30, δεν θα το επιλέξω. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πάλι έτσι θα υπάρχουν επιλογές στο PlayStation 5 Pro. Απλά μπορεί να αφαιρείται μία. Δηλαδή εκεί πέρα που έχουν performance, balanced και quality, επλέον, ρε παιδί μου, το balance να είναι το performance του PlayStation 5 Pro, να σου βγάζει δύο επιλογές. Η μία να είναι με ray tracing και η άλλη να είναι χωρίς και να πιάνει 60, ας πούμε, ή κάτι ενδιάμεσο να σου πιάνει. Γιατί αν θυμάσαι καλά, πολύ καλή δουλειά κάνανε τα Spider-Man, που είχαν mods για όλα τα γούστα. Ό,τι θες. Ray tracing, λιγότερο ray tracing. Αφαιρούσαν εκεί πέρα κόσμο από κάτω που εσπατούσε και αυτά. Πολύ δυνατή. Πολύ έξυπνη χρήση του ίδιου του ray tracing που χρησιμοποίησε. Ναι. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Ναι, πες. Ότι. Που το συζητήσαμε και εκεί. Ότι. Ακόμα δηλαδή και τώρα, 2024. Παιχνίδι που να εκμεταλλεύεται πλήρως δυνατότητες του PlayStation 5 έχουμε δει. Και τι θέλω να πω. Το πιο όμορφο, ένα από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έχουν βγει, είναι το God of War Ragnarok. Ναι. Το Horizon, θα έλεγα. Το Forbidden West. Horizon Forbidden West. Έτρεχε και στο PS4. Ακόμα έτρεχε και στο 4, ναι. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει αναπτύξει. Ακόμα και το Spider-Man 2. Τα assets του προηγούμενου χρησιμοποιεί, έτσι. Αναβαθμισμένα, ραφιναρισμένα. Αλλά ένα τίτλο που επίσης ξεκίνησε αναπτύσσεται στο PlayStation 5 και το τερμάτισε, δεν έχουμε δει. Ναι. Σε θέματα γραφικών, για να ζητάμε και το κάτι παραπάνω. Εκεί είναι ίσως το μόνο αστεράκι που βάζω, να σου πω την αλήθεια. Ότι έχουμε αυτόν τον περιορισμό σε αυτή τη γενιά ακόμα, δυστυχώς. Αν έβγαινε ένα The Last of Us, ξέρω εγώ, Part 3, κάτι από την Naughty Dog τέλος πάντων, ή από τη Santa Monica Studio, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε να φτιάχνει στο PlayStation 5, και λέγαμε μετά, ωραία, τώρα πώς θα τερματίσουν τα γραφικά. Τώρα έχουν τερματίσει, πάμε να δούμε σε ένα Pro. Ναι, τώρα όμως θεωρώ ότι δεν έχουμε δει. Ναι. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο όμορφα παιχνίδια και πολλά. Αλλά πολλά από αυτά, όπως είπαμε, που για μένα εκεί είναι το θαύμα, είναι που τρέχανε στο PlayStation 4. Δηλαδή, όταν έβλεπε στο Forbidden West, το οποίο ήταν πανέμορφο, έτσι. Εγώ το θεωρώ από τα πιο όμορφα παιχνίδια της γενιάς, σε όλες τις πλατφόρμες, ακόμα και στο PC. Ναι. Και έβλεπε ότι έτρεχε στο PlayStation 4, έστω με 30, έστω με χολιόμετρο. Αλλά αυτό που έβλεπε ήταν full πανέμορφο κτλ. Και έλεγε, εκεί είναι το θαύμα. Δεν είναι το ότι έτρεχε στο PS5, ας πούμε, ή μετά που βγάλανε το expansion που ήταν αποκλειστικό PS5. Εντάξει, δεν ήταν και ξαφνικά και κάτι το τρελό. Σημαίνει ότι υπήρχε χώρος για βελτίωση. Mm-hmm. Ναι, ναι. Που μπορεί να τρέξει στο PS4. Και εκεί ήταν από τη στιγμή που όλα αυτά ήταν cross-gen, ευελπιστώ ότι τώρα, ας πούμε, όπως το PlayStation 4 που από το 17 και μετά είδαμε πολλά παιχνίδια δυνατά δικά του, ίσως τώρα τα τελευταία 3 χρόνια της γενιάς να αρχίσουν να βγαίνουν αυτά που ξεκίνησαν στην ουσία να φτιάχνονται για αυτή τη γενιά. Γιατί η μέχρι διαφορά τώρα είναι ήταν ότι ξέραμε. Ναι. Ξέραμε πάνω κάτω τι θα βγούνε και ποια θα βγούνε. Είχαν ανακοινωθεί. Και τότε βέβαια άκουγα πάλι
την κοινότητα να γκρινιάζει και εμάς. Ότι τι τα ανακοινώνουν τόσο νωρίς και ένα νέο παιχνίδι το οποίο θα βγει 3-4 χρόνια μετά. Ωραία, τώρα που δεν ξέρουμε τίποτα. Ορίστε. Το θυμάμαι και εγώ. Το θυμάμαι τώρα και τι εγώ. Ξέρουμε ότι θα βγει. Μπράβο. Τι θα βγει. Το θυμάμαι και εγώ αυτό από το PlayStation 4, γιατί κάποια στιγμή είχαν, κάνει και είχαν πει σε μια συνέντευξη ανακοινώσει. Δεν θυμάμαι ποιο από το PlayStation, που έλεγε ότι πλέον θα λέμε τα παιχνίδια μας πολύ πιο κοντά στην κυκλοφορία. Θα τα ανακοινώνουμε. Κοντεύουν να φτάσουν μετά την κυκλοφορία μας. Που τη βγήκε. Να ξέρετε, χθες βγήκε, ξέρω εγώ. Σαν τον τρόπο. Θα κάνουν. Πάντως, αυτό που σου έλεγα για τα mods και τώρα που συζητάμε για το PlayStation 5 Pro, ότι εκεί πέρα, ας πούμε, με πατσάκια ή με οτιδήποτε, θα δούμε βελτιώσεις έτσι να εξαλείφονται κάποια mods. Δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό τώρα που λέμε για ray tracing το Gran Turismo. Το οποίο π.χ. έχει ray tracing in game στα replays. Μονάχα και σε κάποιες άλλες σκηνές. Τώρα, ας πούμε, με ένα πατσάκι μπορεί να μπει ray tracing και στο main game και να γίνει ακόμα πιο όμορφο το παιχνίδι. Να δούμε εκεί πέρα. Ήταν κάποιος που έλεγε, πω αργά μου, άσχημο να έχει και ray tracing στο τέτοιο. Κατάλαβες. Ναι, κανένας δεν το έλεγε. Ήδη ήταν όρφο. Αλλά... cross-gen του Gran Turismo. Ναι, βέβαια. Cross-gen. Ναι. Άλλο ένα παράδειγμα το οποίο φαντάζομαι να έβγαινε PS5. Ναι, ναι. Μόνο ήτανε... αναπτυγμένο PS5. Ήταν cross-gen. Είναι πανέμορφο έτσι. Για μένα. Νομίζω ότι το έχουν πει και Digital Foundry και λοιπά, το πιο όμορφο. Ναι. Το πιο όμορφο, πιο καλοφτιαγμένο όσον αφορά και τεχνικά. Το ωραίο παιχνίδι. Τώρα τι μου το θυμίσατε, το κατεβάζω το παίξω. Ναι, εγώ το έχω κατεστημένο μόνιμα. Μπαίνω κατά καιρούς, παίζω. Σβήνω, γράφω. Τι να κάνουμε. Plague. Βάλε τέτοιο. Δεν έχει δεύτερο SSD. Ναι, έχω. Και σε εκείνο δεν σε φτάνει. Αχόρταγος. Καλά, βέβαια το Gran Turismo είναι 120GB, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα φτάσει, μπορεί να φτάσει 140. Ό,τι και να κατεβάσει πλέον είναι όλα 100 και τα μεγάλα. Το κατοστάρι, αφού πάλι κάτι κατέβαζα πάλι πρόσφατα, φαντάζομαι θα το πούμε προς το τέλος και τι παίζουμε κλπ. Ότι πάλι πρέπει να σβήσει 35GB. Έσπασε το καλό λόγο, άσχημα και τίποτα. Ναι, όλα έτσι. Έτσι, επίτηδες το κάνω, για να πάμε στο cloud streaming, να ξέρεις, επίτηδες το κάνω. Έπαιξα cloud streaming PlayStation 3 παιχνιδάκι, έτσι. Και... έχω κάνει ολόκληρο βίντεο. Το καλοκαίρι. Ναι, όχι. Και εγώ είχα κάνει ακόμα πριν έρθει στην Ελλάδα ένα δοκιμαστικό. Μου είχε δώσει ένα κωδικό ένας φίλος. Και είχα κάνει τότε ήταν ακόμα. Αλλά τότε έπαιζε 720p. Ξέρεις τι είχα παίξει. Το streaming όλο. Τι. Ascension. Α, ναι. God of War. Και εγώ το πιο υποτιμημένο God of War. Ρε Sony, πραγματικά εδώ τα χαλάμε. Το πρώτο με ελληνικά ήταν. Είχε ελληνική μεταγλώτηση. Ναι. Θυμάμαι ο Χαβρές. Τότε είχαμε και ένα παλικάρι στο μπάστι του Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Το θυμάσαι, Δημήτρη. Ναι, το θυμάμαι. Και ο οποίος είχαμε πάρει και συνέντευξη τότε. Και ήταν καλή προσπάθεια. Ήταν στο τέλος γενιάς τότε, 13 νομίζω είχε βγει. Είχε και multiplayer, καλό παιχνίδι. Καλό multiplayer είχε. Θυμάσαι. Θυμάμαι, σαν αρένα εκεί πέρα έτσι που. Ναι, ήταν πολύ καλό. Έτσι πρωτοποριακό. Το παιχνίδι ήταν μια χαρά. Και ωραίο και το scale και λοιπά. Ούτε ένα remaster εσείς, ο PS4. Ούτε ένα remaster. Τόσο να το χαίσουν το παιχνίδι. Και έπαιξα και το άλλο επίσης υποτιμημένο. Επίτηδες το έκανα βίντεο και παίξω αυτά τα δύο παιχνίδια. Ποιο είναι το άλλο? Batman Arkham Origins. Το τερμάτισα. Το έπαιξα. Μπράβο. Το προηγούμενο μήνα. Εδώ στο cloud. Μην μου πεις τι γίνεται. Δεν το έχω τερμάτισει. Είχα πάρει συλλεκτική. Μου είχε κάνει δώρο. την έχω. Πού είναι? Κάπου εδώ πίσω. Πού είναι. Που, η οποία έχει μέσα ένα φάκελο που λέει μην τον ανοίξει αν δεν τερματίσει. Τότε που βγάζαν ωραίες συλλεκτικές στα παιχνίδια. Και σε normal τιμές δεν πουλούσε νεφρό. Και γαλματάρα με το Τζόκερ εκείνο δεν ήταν. Ναι. Και πολύ ωραίο παιχνίδι έτσι. Πες να ήταν από τα καλύτερα της. Εμένα μου άρεσε πολύ. Δεν το βάζω πιο πάνω από το City, ας πούμε, που μου άρεσε εμένα το περισσότερο. Αλλά εμένα εγώ το διασκέδασα από πάρα το πολύ. Το Gotham Knights μπορεί να είναι έτσι. Αν και διαφορετικό είδος. Διαφορετικό. Αυτά έπαιζε πολύ σε εσωτερικούς χώρους παίζει στο Origins. Έτσι, είχε πολύ έτσι detective, είχε πολύ ωραία boss fights. Παιχνιδάρα. Ούτε ένα remaster. Ούτε ένα remaster στο PS4 να βγει μετά να το παίξει και μέσω πάγου. Έβγαλαν τα άλλα τρία, ρε. Αυτό το έχουν παραπέμπει. Αυτό τώρα ξέρει, τώρα on the fly σκέφτομαι. Αυτό είναι το θέμα που σου λέω ότι θέλω να κάνουμε ένα βίντεο να ανεβάσουμε στο Bastid. Να γίνει τέτοια κάνουμε. Θέλω. Θα κάνουμε. Με παιχνίδια που θέλουμε να. Να πέφτει rage όμως, έτσι. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Σε διάκοψα έπαιξε cloud streaming στο PS3, ναι. Ωραία παίζει. Αυτό έπαιξα. Ναι, αυτό έπαιξα. Το Origins τερμάτισα. Όλο κανονικά το cloud. Ναι, μια χαρά. Απλά παίζουν. Το PS5 καλά παίζουν, γιατί δοκίμασα και τα άλλα. Έχει εκείνα... λίγο latency, παραπάνω λίγο latency. Εγώ δοκίμασα το Forbidden West, latency δεν κατάλαβα. Κανένα artifact και αυτά μπορεί να μου βγάζε. Το Origins, π.χ. επειδή είναι PlayStation 3, τα παίζει σαν το PlayStation 3. Που πάνε να πει ότι τάπιζα με 20 FPS. 20-25, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Ναι. Δεν είναι καμία βελτίωση. Εγώ είχα βάλει God of War για cloud. Κάτι ακόμα είχα βάλει.
Δεν φαντάζομαι και εσύ, αλλά και εγώ είμαι πολύ ευαίσθητο σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και όταν έλεγα για το πόρταλ ότι παιδιά παίζει καλά. Σημαίνει παίζει καλά. Εγώ είμαι πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ άμα έχει έστω και το λίγο. Latency. Σε κάποια σημεία δεν μου φάνηκε λίγο ότι είχε στο PS5 παιχνίδι. Το PS3 έπαιζαν πολύ καλά. Αλλά ναι, εγώ έχω να παίξω. Αλήθεια, έχω να ανοίξω το cloud να παίξω εκεί. Αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει ακόμα το πάρτο. Όχι, με τίποτα. Θέλουμε να τα τρέχουμε να άτυπα τα παιχνίδια στην κονσόλα μας. Μην σου πω και στα δισκάκια μας. Καλά, αυτό. Αυτό, ναι. Αυτό πάει να είπαμε. Το τελευταίο θα μείνουμε. Στο τέλος έτσι αλλιώς ένα installer έχουν μέσα, το κατεβάζει και 100 GB και τελείως. Κάτι είδα πάλι ένα παιχνίδι κάπου, δεν θυμάμαι. Δεν πολύ μεγάλο τίτλο. Έβγαλε νομίζω και το Switch κιόλας. Μόνο το κουτί. Μέσα από την καρτέλα. Ναι, έχουν. Το Switch έχει κόντινα box. Έχει μέσα καρτελίτσα με. Πούλα το κουτάκι, το εκτυπώσουμε, το εξώφουμε, το βάλουμε. Για το αγοράσουμε το ψηφιακό του παιχνίδι. Λοιπόν, Πού πάμε. Ένα crossplay για να πούμε και τον Παύλο εκεί πέρα και τον Πάνο. Θέλει να κάνουμε. Πού πάμε, έτσι. Πού πάμε. Θα βάλω τίτλο. Σκέτο έτσι. Πού πάμε. Τελεία. Και ό,τι θέλει. Πού πάμε. Εδώ πέρα πιάσουμε για το Ray Tracing και αυτά λέγαμε. Για βελτιώσει, α πούμε, που είδαμε κάποια παιχνίδια λένε. Το σοβιετικό υπερόπλο. Παίρνω αυτό. Machine Learning. Έτσι. DLSS. Σαν τη Nvidia εκεί, το FSR τη AMD. Τέτοιου τύπου upscaler θα κάνει η Sony δικό της. Στην ουσία αυτό τι είναι, παιδιά, είναι σαν το checkerboard που είχε εισάγει το PlayStation 4 Pro, το οποίο αυτό θα είναι μια εξέλιξη αυτού, γι' αυτό λέμε ότι πατάει τελείως στα βήματα του PlayStation 4 Pro και ό,τι έκανε εκείνο το PS5 Pro. Μια τεχνική η οποία αναβαθμίζει το εσωτερικό ανάλυση που κάνει render το παιχνίδι, να την κάνει 4K. Μάλιστα, από τα έγγραφα που διέρευσαν, ας πούμε, λένε ότι το PSSR απαιτεί μονάχα 250 MB μνήμης. Αυτό είναι το μεγάλο τέτοιο. Με λίγη μνήμη μπουστάρει άπειρα, θεωρητικά πάντα, σε αυτό που έχουμε θεωρητικά, δει. Θεωρητικά, βέβαια. Την εικόνα. Εντάξει, πάντα είναι αυτή η λέξη που, άμα δεν τη διαβάσω, δεν μπορώ να το πω. Λέγεται, πώς λέγεται, proprietary, η τεχνολογία της Sony. Ναι, ναι, είναι δικιά της, ιδιόκτητη. Είναι δικιά της. Αλλά σαν το, πώς το πες, Deep Learning Super Sampling, DLSS εκείνο. Ναι, αυτό. Nvidia. Και σου λέει, το έχει οποίο το DLSS, στα παιχνίδια που κυκλοφορεί στο PC η Sony, δουλεύει πολύ καλά, ε. Ναι, το έχω δοκιμάσει. Τι θέλω να πω, ναι, ότι γενικότερα η τεχνολογία αυτή θα χρησιμοποιηθεί, από ό,τι φαίνεται, έτσι, συμπεραίνουμε από αυτά που λένε ότι θα χρησιμοποιηθεί και σε ένα PlayStation 6 αύριο μεθαύριο. Λένε ότι οι στόχοι τους είναι να μπορεί να κάνει upscale έως 4K, ας πούμε, 120 και 8K 60. Τώρα αυτό μιλάμε για μελλοντικό hardware, δεν μιλάμε για τώρα. Στο PlayStation 5 Pro λένε ότι στοχεύει σε αναλύσεις 4K 60 και 8K 30 το maximum. Που και αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις πετύχει, έτσι. Ότι τις στοχεύει. Εκεί το θέμα, ότι αν σου πάρεις το performance mode, το οποίο πέφτει από 4K native, και στο μπουστάρι του κάνει ένα upscale, όχι ένα τυπικό upscale, έτσι με το PSSR, και διατηρείς τα 60 FPS, νομίζω αυτό είναι το game changer. Ότι θα παίζεις κάτι παραπλήσιο σε native 4K, ναι, την τεχνική τέλος πάντων αυτή, με τα frames που θέλεις. Εδώ πέρα λέει, ας πούμε, αυτό. Α, ταιριάζω και με αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί. Λίγο σαν το μεταξύ, ρε άμα. Να δούμε. Αφού εσύ μπήκες με το. Ναι, μπήκα και εγώ λέω. Θα ανάψουν όλα τα καλοριφέρ. Αυτό που έλεγαμε με τα mods, ότι μπορεί κάποιο mod, ας πούμε, να μην χρειάζεται πλέον στο PlayStation 5 Pro, λένε ένα παράδειγμα ότι π.χ. performance mode 1080p 60fps στο απλό το PlayStation 5 και το fidelity mode συνήθως είναι 1800p 30fps. Πλέον στο 5 Pro θα έχουν ένα, ας πούμε, που θα είναι το 2K60, ας πούμε. Οπότε και πιάνω το 60 και κάνω render σε υψηλότερη ανάλυση. Κάτι τέτοιες, ας πούμε, βελτιώσεις μπορούμε να δούμε. Μετά, ας πούμε, λέει, μπορεί άλλο παράδειγμα να βάζουν ray tracing στο gameplay. Αυτό θα είναι ωραίο. Εκεί πέρα που δεν είχε. Το ray tracing. Μπράβο. Αυτό θα είναι ωραίο. Δηλαδή, αν σου κάνει ένα πακετάκι με αυτό το proprietary, το ξέρω, τα ξέρω. Και 60 με ray tracing, έτσι. 60 ray tracing και με upscale με την τεχνική του PSSR εκεί πέρα, αναβαθμισμένη, εκεί θα είναι που θα παίρνεις, ξέρω, στη 4K τηλεόρασή σου το maximum. Ναι. Σε σχέση με τις δυνατότητες της κονσόλας. Εκεί αυτό θα είμαι πολύ καλά. Εκεί θα είμαι ευχαριστημένος αρκετά, να σου πω λίγο. Εγώ είμαι. Θεωρητικά φαίνεται doable. Θεωρητικά. Κοίτα, δίνει καλό πάτημα, γιατί κάνανε αυτό το checkerboard στο 4 Pro. Το οποίο, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι 99% του κόσμου δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει διαφορά.
native με checkerboard. Ειδικά με κάτι στα 2-3 μέτρα σε μια 40-50, ας πούμε 55 τηλεόραση, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει τέτοιες απαιτήσεις, έχει τέτοιο μάτι που να καταλαβαίνει τη διαφορά. Άμα σου βελτιώνει την εικόνα, σου βελτιώνει την ανάλυση χωρίς artifacts, χωρίς να αλλοιώνει έτσι την ποιότητα εικόνας, νομίζω ότι κανένας δεν έχει πρόβλημα αν το παιχνίδι τρέχει στα 1800, είναι 2K και το κάνει 4K. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος την διαφορά. Το checkerboard ήταν καλή, ήταν πολύ καλή τεχνολογία, τέλος πάντων, τεχνική. Ναι. Ήταν τότε που είχαν ξεκινήσει όλοι να κάνουν αυτά. Και... Δεν θα ξεχάσω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια, το Rise of the Tomb Raider, τη τριλογία στο δεύτερο, που είχε έτσι άμεσα συγκριτικό το native με το checkerboard. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Ναι. Πάρα πολύ κοντά. Και εδώ πέρα είδα έχουν κάτι συγκριτικά, κάτσε εδώ. Προφανώς είναι καλύτερο το native, έτσι μην παρεξηγηθούμε, αλλά από το. Ναι. Πώς λέει το Ιωφράκη, το Λότελα Καλή και Παναγιώτανα. Εδώ είναι πιο καλή για τον Παναγιώτανα, τι να κάνω. Εντάξει, κερδίζεις πόρους, παιδί μου, από το native. Αφού τι να κάνω τώρα με αυτά που τρέχουν. Τέλος, δεν το έχω τώρα. Κάπου είχαν συγκριτικά, νομίζω, από το Ratchet & Clank τρεις φωτογραφίες και είχαν από τρεις διαφορετικές τεχνικές. Και στην ουσία λέγανε, παιδί μου, ότι δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά από το native, από το upscaler που σου κάνει. Και αυτό στην ουσία θέλουν να προμοτάρουν, πιστεύω κάπως έτσι θα το προμοτάρουν το PS5, ότι ορίστε έχετε αυτή την ποιότητα χωρίς να χρειάζεται να πάρετε μεγάλη κάρτα γραφικών ή ένα πιο ακριβότερο μηχάνημα. Αν το μόλις πετύχουν αυτό θα είναι καλό. Showcase. Σε αυτό ναι, που είχα ρωτήσει στην αρχή, ένα παιχνίδι showcase για το PS5 νομίζω το Ratchet & Clank. Μπράβο, ναι. Και εκείνο έτσι. Ψηλά, μόνο του. Διάφορα μόνο του. Insomnia Games εκεί ο κουβαλητής, είναι ο κουβαλητής εκεί πέρα ολόκληρης της εταιρείας. κουβαλάει Insomnia Games. Ναι, ναι, κουβάλλεις. Την καημένη την κάνει εκεί πέρα με τα leaks κλπ. Μπράβο, ναι, σε αυτή βρήκατε. Πάτησε κανέναν. Ναι, ρε, σε αυτή βρήκατε. Πάτησε κανέναν που κάθονται τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Αυτοί δουλεύουν. Αυτούς βρήκατε. Και κάπως έτσι, ας πούμε, θα είναι βελτιώσεις και μέσω αυτής της τεχνικής. Μια τεχνική, παιδιά, η οποία δουλεύει κατά κόρον και στα PCs, έτσι. Είπαμε MDFSR και το DLSS, το οποίο έχει φτάσει στην τρίτη έκδοσή του. Ποια έχει φτάσει. Ναι, ναι. Εκεί πέρα τώρα έχουν βάλει κι άλλα. Έχουν βάλει με AI να σου βάζει frames μέσα. Δηλαδή τρέχεις με 30, στο κάνει 60. Τρέχεις με 60, στο κάνει 140. Το οποίο εντάξει δεν είναι τόσο πανάκι όσο ακούγεται. Πάλι άμα πας να κουνηθείς, στο κάνει και θολό όλο. Οπότε εντάξει. Θέλουμε λίγο. Τώρα ένα, που είπες τώρα για θολό. Ένα μεσαίο, μια μεσαία κατάσταση. Αυτό το πράγμα στα στούντιο που βγάζουν παιχνίδια και μου έχουν από πριν. Ξέρεις πρώτο πράγμα όταν ανοίγω οποιοδήποτε παιχνίδι, μπαίνω settings. Blur. Motion blur, chromatic aberration. Σβήσιμο, κατευθείαν. Τι τα βάζετε ρε παιδιά προεπιλεγμένα. Δεν ξέρω. Τι θέλετε, είχα όμως τώρα. Έξαλλο με κάνω. Και εγώ τα βγάζω όλα. Και στο Forbidden, ένα θέμα. Τώρα στο Ronin που έπαιζε αυτές τις μέρες, μπήκα κατευθείαν chromatic aberration και. Δεν βράκομα θέλουν. Και πώς το λένε το άλλο, το motion blur. Off, ναι. Ξέρεις, το motion blur ξεβρακώνει το παιχνίδι, γιατί εκεί κάλυπτουν αδυναμίες με το motion blur. Ναι, αλλά αυτή η θολούρα που όταν γυρνάς εκεί πέρα ξαφνικά όλα. Τους αρέσει και το βάζω. Όχι, το βάζω γιατί κρύβει. Ρίχνεις λίγο σκονίτσα σε τίποτα τέλειες. Κρύβει, ναι, αλλά. Ράζω, δερών, τι μου θύμισε. Έχετε στο μυαλό σου, παιδιά, εκτός πια αν σας αρέσει τόσο πολύ, αυτά τα δύο chromatic aberration, όπως το λένε και το motion blur, κάντε το stop, κατευθείαν η εικόνα καθαρίζει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και αν το παιχνίδι είναι καλό. Ναι, ακόμα και καλύτερο. Το animation θα φαίνεται πολύ ωραίο και τα πάντα όλα. Μπράβο, ναι. Αυτά λίγο είναι για μασκαρέματα εκεί πέρα, για να το κάνεις. Κάπου εδώ μεταξύ, σε κάποια είχα δοκιμάσει, είχαν και μπάρα, ρε παιδί μου, πόσο έντονο θες να είναι. Μιλάμε κάποια στιγμή είναι θολά όλα. Έτσι και πέρα. Ή και μερικά έχουν και film grain. Ρε, έλα εδώ. Τα θέλω όλα στο max. Να βλέπω όλα, και όλα στο max. Μοιοπία. Βάλτε PSSR, USSR, VSR, DLSS, FSR, βάλτε τα όλα. Μην βάζετε τέτοια. Οπότε αυτό είναι το στοίχημα το οποίο θα θέλω να κερδίσω στη Sony και μελλοντικά και με τις επόμενες κονσόλες, ότι να τρέχουν όσο έτσι μπορούν. Αυτό είναι εξάλλου και αυτό που διαφημίζει και η Nvidia και η AMD με τις καινούριες κάρτες. Άμα δείτε όλα τέτοια διαφημίζουν. Machine Learning, AI, Upscale και Frames και. Ναι, ναι, γιατί δεις 1500 ευρώ πάρεις μια κάρτα γραφικών, λες. Ναι. Ένα DLSS το θέλουν. Εντάξει, εκεί πιέζεις για native. Τώρα στις πιο κάτω, ρε παιδί μου, και εμένα DLSS μου θα κάνεις. Αυτό έχει πιο πολύ νόημα στις πιο. Στις πιο, ναι. Χαμηλής ποιότητας, χαμηλή φτηνή. Είδα τώρα, λέγαμε. Τώρα, εντάξει, το Dragon's Dogma. Ενώ με ξέρει, Dragon's Dogma με κορυφαίο επεξεργαστή, κάνα 2000 κάρτα γραφικών 40-90, έλεγε εκεί 30-40 FPS. Δηλαδή παίζει ρόλο μετά και πόσο του μαζεύει το έχει κάνει. Να του βάλει μετά, του βλέπουν, ευρεάζουν. Λέει, θα περάσω το χέρι μου. Εντάξει, δεν θα ανεβρέσει όταν έχει δώσει 3-4 χιλιάρικα σου. Η Capcom πήγε all in με το Dragon's Dogma. Πήγε να κάνει αυτό που φανταζόταν. Ναι. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, μην πω. Ούτε εγώ το έχω παίξει και σε εμά άλλο το παίζει.
Αλλά με αυτά που βλέπω. Ό,τι έχω δει και διαβάζω κλπ. Και φαίνεται ότι, θα είναι, ότι είναι αυτό που φανταζόταν να φτιάξει από το 12-13 που βγήκε το Horizon μετά το Expansion. Κοίτα, λέει. Καλά, έχω δει ότι μιλάει για Apex RPG. Έτσι. Αυτό τώρα κάτι τέτοιο και χαρακτηρισμοί εμένα με προβληματίζουν. Μου διεγείρουν το. Εκεί, αυτοί κρατήσαν τη Ray Engine, τη μηχανή γραφικών τους, η οποία μέχρι τώρα, παιδί μου, έφτιαχνε single player παιχνίδια Corridors, δηλαδή Devil May Cry, Resident Evil, δηλαδή συμμαζεμένα. Δηλαδή είναι το πρώτο open world που πάνε με αυτή τη μηχανή γραφικών, η οποία προφανώς και optimization θέλει και καμιά αναβάθμιση θέλει. Και μάλιστα λένε ότι και το Resident Evil 9 λέει, θα μπορεί λέει, έτσι να κοιμαθεί σε αυτά τα επίπεδα. Open world και κάτι τέτοια. Λέει. Τα open world και το Rise of the Ronin, να το πάμε να το συζητήσουμε, δεν ξέρω αν το έχει συζητήσει, το έχει σχολιάσει και στο recap. Δηλαδή, πας τώρα να το κάνεις open world. Είσαι προετοιμασμένος να κάνεις αυτό το βήμα, γιατί Team Ninja δεν είχαμε συνηθίσει open world κλπ. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το στάδιο και τόσο vast, ξέρω εγώ, κόσμος. Άμα δεν το έχεις τώρα, το μιλούσαμε για μηχανή γραφικών, αλλά το θυμήθηκα τώρα πριν για τα φέρει το Rise of the Ronin. Αλλά η Rage είναι εντυπωσιακή, έτσι. Ναι, όχι φοβερή. Την Capcom την έφτιαξε, πατάει εκεί πάνω. Δηλαδή και ακόμα και στην προηγούμενη γενιά που έτρεχε εκεί πέρα με Rengine, φοβερή μηχανή γραφικό. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον αυτά, τουλάχιστον τα closed linear παιχνίδια. Τα Resident Evil, το Devil May Cry και αυτά. Αυτό όμως που μου έφυγε μετά τα σαγόνια και νομίζω και στο recap, όταν γράψαμε δεν το ήξερα και νομίζω είπα το ήταν CGI γραφικά. Είναι του καινούριου της Marvel, της Amy Hennig. Είναι engine, λένε, εντάξει, όχι είναι, CGI. Είναι engine και real time rendering. Είναι με αυτό το MetaHuman που έχει η Unreal Engine. Το οποίο είναι πολύ αληθοφανή τα πρόσωπα σου και το πώς μιλάς και το lip sync και όλα. Έπαθα πλάκα. Ναι, εγώ στην αρχή λέω πολύ ωραίο, εντυπωσιακό, αλλά CGI. Άμα δείτε το Game Recap, να ξέρετε τώρα, έχω δει εντάξει ότι είναι in-game, να ξέρετε. Γιατί κυλώ CGI. Λέω πολύ ωραίο, εντυπωσιακό, αλλά CGI. Εννοεξή, είδα όλοι εντυπωσιάστηκαν, επειδή και εγώ το είδα, έπαθα πλάκα με αυτά. Ξέρεις, και μετά έβλεπα συζητήσεις που λέγανε να ορίστε. Τέτοια θέλετε και κοστίζουν μετά 300 εκατομμύρια το παιχνίδι. Είναι φαύλο κύκλο. Μετά, δηλαδή μπαίνει στο τέτοιο λε. Μετά είδα το Rise of the Ronin. Βγήκαμε όλοι. Δεν έχει καλά γραφικά. Ή το ένα ή το άλλο. Διάλεξε, κατάλαβε. Δηλαδή, ή θέλω γραφικά να κοστίζουν 300 εκατομμύρια. Να μου πει μετά, κοστολογήσε τα διαφορετικά. Βάλε το άλλο 80, το άλλο βάλε το 60 ευρώ. Α πούμε, κάπω έτσι. Μπορώ να σκεφτώ μονάχα ω λύση. Αλλά είναι φαύλο κύκλο. Δηλαδή, ο ένα. Τώρα είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο για το κόστο ανάπτυξη παιχνιδιών. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με θέμα διαχείριση. Δεν είμαι ειδικό, ούτε είμαι σε κάθε μια εταιρεία μέσα να δω πώς το διαχειρίζονται και πώς ανεβαίνει το κόστος κλπ. Αλλά τώρα τα βλέπεις νούμερα. Τώρα αναφέρομαι και στη Microsoft τελευταία που έκανε 69 δις. Πόσα παιχνίδια έφτιαξε με 69 δις. Πήρα. Τα άλλα για μια εξαγορά. Ναι. Δεν νομίζω ότι λείπουν τώρα αυτό. Και στην τελική, αν το παιχνίδι είναι καλό και κάνεις μια επένδυση. Όσο μεγαλύτερη επένδυση, τόσο πιθανότητα έχει να βγει καλό. Δεν σου λέω τώρα παράδειγμα το Scarlet Bones. Με όλο το πόσο που κόστησε, 130 εκατομμύρια κλπ. Και δεν έβγαλε τίποτα. Αλλά εντάξει, είχε μια πολύπαθη ανάπτυξη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι το οποίο καλή ώρα ξέρω σαν της Amy, το οποίο μπορεί να κοστίσει ακριβά. Άμα είναι καλό το παιχνίδι θα τα βγάλει. Mm-hmm. Απλά προσπαθούν να αυξήσουν και το μέγιστο περιθώριο κέρδους. Δεν νομίζω ότι θα μπει μέσα αν είναι καλό το παιχνίδι. Φαντάζομαι. Το Spider-Man μπήκε μέσα που ήταν ακριβή παραγωγή. Όχι, δεν βγει. Απλά σου λέει ότι θα μπορούσα να είχα βγάλει περισσότερα αν δεν είχα να πληρώνω 1000 πράγματα. Εντάξει, πληρώνω και δικαιώματα στη Marvel. Ναι. Οπότε του τα παίρνουμε για από εκεί. Εν τω μεταξύ, με το που βλέπω το εξώφυλλο του το καινούργιου παιχνίδι της Marvel, ξέρεις, γιατί η αλήθεια είναι αγνοούσα το ότι εκείνη τη στιγμή είχε event η Unreal. Δεν ήξερα, απλά μου έστειλαν και ένα email που από αυτή η ανακοίνωση εδώ πέρα, ίσως έρνω στο Discord, αν έβασα, δεν θυμάμαι. Και λέω, τι ανακοίνωση άκυρη ήταν αυτή, μετά βλέπω ότι είχε event η Unreal εκείνη την ώρα. Και λες και βλέπω το εξώφυλλο που είναι τέσσερις, είναι ο Black Panther, είναι ο τέτος και άλλοι δυο. Και λέω, ωραία, πώς, πάλι λέω live service παιχνίδι. Αυτό σκέφτηκα. Ναι. Αυτό δημιουργεί ψυχολογικά, ρε. Αλήθεια. Όχι, εντάξει, θα είναι single player, ας πούμε, δεύτερο παγκόσμιο και τέτοια. Φαίνεται δυνατό. Λοιπόν, αυτά. Με το καλό να έρθει και αυτό. Από 25 είπε αυτό, Από το... Ναι, για 25 λένε. Αυτά από αυτά που βγήκαν. Το PS5 Pro, γιατί οι φήμες, εγώ θυμάμαι να συζητούσαμε σε βίντεο από το καλοκαίρι. Και προσπαθούσαμε να κάνουμε και ένα λίγο πιο ξεσκαρτάρισμα. Καλό το θέμα, πουλάει, καλό να εμφανίζει κλπ. Κατάλαβε, αλλά ξέρει το να μιλά και πολλέ αρλούπε, γιατί ο καθένα έβγαινε και έλεγε το μακρύ του κοντό. Προσπαθούσαμε να κάνουμε καλό ξεσκαρτάρισμα τουλάχιστον από τι πηγέ των φημών. Mm-hmm. Φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτέ που είχαμε ξεδιαλύνει, ότι πάνω κάτω αυτέ ισχύουν. Και τώρα που μιλάμε λίγο, είναι στο όριο τη επιβεβαίωση. Προφανώ δεν έχει ανακοινώσει κάτι η Sony. Αλλά τώρα όταν βγαίνει και το Digital Fund και επιβεβαιώνει τα έγγραφα, νομίζω ότι. Δεν θα ρίσκαραν για αυτό το κεφάλι του να βγουν για να το πούνε αυτό. Όχι, όχι. Αυτό θα είναι.
το Pro που είπαμε, εκτός άμα κάτι ξεφεύγει. Σχεδιασμό τι λες? Εγώ σχεδιασμό. Πιστεύω μαύρο ή άσπρο, μαύρο ή άσπρο. Α, λες να το βγάλουμε μαύρο έτσι για να ξεχωρίζει. Τώρα εγώ γιατί τα παιδιά εκεί στο Game Recap μου λέγει, ναι. Ουλίασμα, μου λέγει μαύρο, μαύρο θα είναι. Λέω ρε, εντάξει, μήπως χαλάσει σχεδιαστική γραμμή. Δεν είμαι γύρω στο λίγο. Μήπως είναι και καλά έτσι. Θα είναι λευκό. Λέω να χαλάσει το λευκό και να είναι μαύρο, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι πάνω κάτω και σχεδιαστικά. Και τα περίφερα είναι λευκά. Και αυτό πιστεύω και σχεδιαστικά θα είναι ίδιο. Π.χ. το detachable drive θα πρέπει να κουμπώνει πάνω κάτω το ίδιο. Δηλαδή πόσο να τα αλλάξει. Και το cover, ε. Ναι, το ας πούμε και εκείνο και όλο τη πώ είναι. Οι διαστάσει του όλα θα πρέπει να είναι ακριβώ. Δηλαδή το ένταρο τη κονσόλα θα πρέπει να είναι ακριβώ. Τώρα να αλλάξουν τα άλλο. Λίγο πιο λεπτό εδώ, λίγο πιο χοντρό εκεί μπορεί, αλλά δεν νομίζω. Και πόσο face plates να βγάζουν. Πρέπει να κουμπώνουν και λίγο το ένα στάλο. Ναι, μπράβο. Και αυτό. Αν θυμάσαι καλά, ήταν δύο φέτες το Slim, το 4. Τρεις φέτες έγινε το Pro. Το οποίο Pro, θυμάσαι έτσι. Ανεμιστήρες. Μετά θυμάσαι. Hovercraft. Πάρει το τέτοιο. Το έχει πάρει και εσύ, νομίζω. Το 500 million. Ναι. Εκείνο ήταν καλό. Εγώ το χρησιμοποιούσα σαν main, το Million. Είχα και το άλλο μετά μέσα, ξέρεις, για το site κλπ. Εδώ έκανα live κλπ. Καλά, όταν έπαιζα, έκανα live παιχνίδι στο Pro, το είχα εδώ μπροστά μου. Χτυπούσε ο αέρας στον τοίχο και ερχόταν πάνω στα μούτρα μου. Εντάξει, πιστεύω ότι με αυτά, με τις καινούριες κονσόλες και με το καινούριο Pro, ότι δεν θα. Τα έχουν εξαλείψει, ρε παιδί μου. Αυτά κοίταξε, τα θέματα. Εγώ και τώρα π.χ. που έχω τώρα εδώ μπροστά μου που το έχω εδώ πέρα, ξέρεις, για τις ανάγκες εργού, reviews, κάνα βίντεο κλπ. Κάνα live. Που έχω το Slim Edition εδώ μπροστά. Γενικά ήσυχο είναι. Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί ναι. Δεν είναι κινητήνο ροπέ, είναι ροφάρα ακουστικά. Όταν μετά πα να κάνει το μοντάζ και έχει τα ακουστικά και έχει ακούσει από το μικρόφωνο τι έχει γράψει, λε εντάξει, μια χαρά είναι. Σε σχέση τουλάχιστον με εκείνο, άστο. Τώρα έχουμε, πώς έχουμε και liquid metal εκεί στην ψήξη, έχουμε και τέτοια. Εγώ ξέρω τι άλλο θέλω έτσι για να κλείνουμε, ρε παιδί μου, το θέμα του Pro. Ότι όταν βγήκε το 4 το Pro, τότε και εμεί, α πούμε, θυμάμαι, ήμασταν όλο ο κόσμο στη μετάβαση του 4K. Δηλαδή, θέλανε να πουλήσουν τηλεοράσεις, είχε μπει για τα καλά, ρε παιδί μου, αγορά το 4K τηλεοράσεων στα σπίτια. Οπότε οι κονσόλες βγήκαν με αυτό το σκεπτικό ότι θα πάει σε ένα προ μοντέλο το όπου τα παιχνίδια σου θα κάνουν cater στην τηλεόραση για να θαυμάζεις, ξέρω εγώ, τι παίζεις και τι κάνεις σε 4K. Οπότε λες, έχω το ένα, μην το έχω το άλλο. Ή παίρνεις το Pro, να μην πάρω και μια τηλεόραση Pro. 4K και HDR. Και αν θυμάστε, και στο PS4 Slim Patch και στο One S είχαν εδώ στο Xbox One S. Να βγάζουν HDR. Upscale. Τυπικό upscale 4K και HDR. Οπότε ήταν δύο. Τώρα έχεις δίκιο, γιατί τώρα. Τώρα πώς θα το. Δηλαδή, τι έχουμε, πώς δικαιολογείται. Η δυσκολία και για μένα η περιέργεια είναι το πώς θα προμοτάρεις στον κόσμο σου το καινούριο Pro μοντέλο. Τότε ήταν εύκολο. Έλεγες, επειδή μου, ότι συνοδεύει την όλη 4K μετάβαση που γίνεται στα media, στα Ultra HD κτλ. Τώρα δεν μπορείς να πεις ότι συνοδεύει την 8K μετάβαση, γιατί αυτή. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για εκτενή συζήτηση, άλλο βίντεο, είναι το ότι το μεγαλύτερο ρολί που είχαμε SD σε HD, PS2, PS3. Εκεί κρέμα βγάζαμε εκεί τα γυαλιά μας και λέμε τι βλέπουμε. Θυμάσαι εκεί Ninja Theory παιχνίδι, το Heavenly Sword, όσο βλέπαμε. Τι βλέπουμε, λέμε. Παίζαμε, ξέρω εγώ, σε CRT τηλεοράσεις. Το HDR είχε βγει και ο Σέρν και έλεγε πω, ξέρω εγώ, Game Changer κλπ. Δεν ήταν, γιατί αν δεν είχες την αντίστοιχη τηλεόραση. Μπράβο, ναι, αν δεν έχεις που να έχει καλό HDR. Άστο, παιδιά, δεν. Έλεγες και καλύτερα να το κλείσω, έχω πιο ζωντανά χρώματα. Εντάξει. Τώρα ναι, πολύ. Μπράβο, μου άρεσε. Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω πώς το προμοτάρουνε. Μπορεί, ρε παιδί μου, έτσι να βάλουν μπροστά αυτό με τις αναλύσεις, ξέρω εγώ, καλύτερη ποιότητα το ένα το άλλο, αλλά. Πιο πολύ για ray tracing θεωρώ, εκεί θα πατήσουν και νομίζω θα δώσουν σκιάσεις, ξέρω εγώ και τέτοια. Red K, υψηλότερες αναλύσεις στα παιχνίδια, κάποιες βελτιώσεις στα frames που μπορεί να δούμε σε κάποια. Και κοίτα, έχουμε και για το Xbox που λες ότι δεν θα έχουμε, που είπαν και αυτοί ότι είχαν πει ότι δεν θα έχουν mid-gen upgrade, ναι. Αλλά είπαν ότι το Πάσχα θα μας δείξουν νέο hardware. Όχι το Πάσχα, τα Χριστούγεννα νομίζω είπαν. Τα Χριστούγεννα. Holidays. Ήταν... Holidays λέγανε. Γιατί δεν νομίζω ήταν holidays πριν το καλοκαίρι. Νομίζω είχαμε πριν το καλοκαίρι. Μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι κάτι έχουν πει και για καλοκαίρι ότι θα έχουν και εκεί ένα event. Μπορεί και εκεί να δείξουν ναι, κάτι. Και να μπερδεύτηκα από εκεί. Ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Αλλά θα έχουν να δείξουν καινούριο hardware. Ναι. Τι εννοούν. Επίσης τώρα στο Pro θα έχουμε και καινούριο DualSense. Όχι πιστεύω, γιατί έχουμε και το Edge. Δεν νομίζω. Τι ακόμα να βγάλουν. Χειριστηριάρα του DualSense. Για ψευρή και να τα πούμε. Δεν τα λέμε. Το DualSense σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Και εμένα ξέρεις τι πιο χαρακτηριστικό μου αρέσει πολύ. Αυτό μου άρεσε και στο 4. Και εδώ πέρα το κάνουν πολύ πιο συχνά χρήση. Το ηχιάκι στη μέση. Πολύ μου αρέσει. Αυτό με τα audio logs ή με κάτι χώρο που παίζει και βγάζει ήχους από εκεί ή κάτι άλλο, ας πούμε. Πολύ, πολύ ωραίο.
Να μου πεις, άμα παίζει με ακουστικά ακυρώνεται, αλλά ναι. Haptic feedback. Με τρελαίνει. Δεν θα ξεχάσω εκείνο τον Ghost of Tsushima. Το αλογάκι να περπατάει πάνω στο. Το που βγήκε μετά με το Director's Cut του PS5. Mm. Να περπατάει πάνω στα ξύλα. Ρε φίλε, είχα τρελαθεί. Το θυμάμαι ακόμα. Και στο καινούριο το The Last of Us του Part 2 το Remaster. Είχαν εξαιρετική δουλειά. Ακόμα και το Rise of the Ronin δηλαδή. Δεν ήταν εξαιρετική το implementation κλπ. Αλλά ήταν μια χαρά. Ήταν οπτικό. Και εγώ θυμάμαι. Ποια άλλα έτσι μου είχαν κάνει. Θυμάμαι το Returnal που έβρεχε. Βγαίνει έξω, εκεί φορά και ένα κράνο, ξέρω εγώ, και πέφτουν ψυχάλε. Και πέφτουν ψυχάλε στο χειριστήριο, ναι, λες και σε διαφορετικά σημεία, ρε παιδί μου. Έτσι, πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Θα μου πει, πού το θυμήθηκε τώρα το DualSense, γιατί τώρα που αναφέρθηκα στο Xbox και στο νέο hardware, πιστεύω ότι θα βγάλει και εκεί. Αυτοί λένε, ναι. Θα υπάρχει λειτουργίε. Ναι, ναι, λένε ότι αναβαθμισμένο χειριστήριο. Πιθανότατα. Σκέφτε περίεργα. Πιθανότατα. Οι συνδέσει γίνονται έτσι, μιλάνε. Πιθανότατα λένε Xbox Series X. Χωρίς drive, έτσι για να ρίξουν λίγο και την τιμή και να refresh. Ναι. Άσε τώρα, δηλαδή, γιατί να πάρω. Πάρω το Series X το απλό το τέτοιο από μένα, είναι ήδη δυνατό της, που έχει το δισκάκι. Εντάξει. Τι μπορώ, άλλο. Για φορητό λένε. Native φορητό Xbox. Ρε, αυτό είναι. Τώρα πετάω ιδέα. Εγώ έχουμε να κάνουμε βίντεο. Μαζί θα τα κάνουμε. Έχει ανοίξει πολύ αγορά των φορητών PC. Ναι, υπάρχουν 3-4-5 κατασκευαστές που βγάλανε και φορητά. Κάποιοι πάνε και πολύ καλά. Mm-hmm. Και έχουν και τρελές δυνατότητες, έτσι. Έχουν, ναι, αλλά είναι. Κάνουν 6-7 κατοστάρια. Κατάλαβες, δηλαδή. Αλλά έχεις ένα powerhouse στα χέρια σου. Συμφωνώ. Και μάλιστα όταν έχεις φύγει Windows ή ξέρω άλλο το κάνουμε και το Steam που έχει Linux. Τι έχει μια παραμετροποίηση κλπ. Άπειρες δυνατότητες σου δίνει να κάνεις, να παίξεις σε ένα τέτοιο πραγματάκι. Αυτό που είδα για το φορητό, το Xbox που λένε, λένε ότι δεν θα είναι Windows-based για να μην κόψουν εκεί τους third party, ξέρεις που τους υποστηρίζουν, ότι θα είναι native Xbox. Έχουν ένα δικό λειτουργικό, ρε παιδί μου, και τα παιχνίδια του Xbox θα τρέχουν native, δεν θα είναι PC εκδόσεις ή whatever. Θα αφήσουν και μια κερκόπορτα από πίσω ανοιχτή να το κάνει ο άλλος και θα πουλήσει. Έτσι και έτσι πουλάσε στο ψωμί. Θυμάσαι με το Xbox 360. Μπράβο. Σπασμένο εκεί πέρα, full. Τα γνωστά. Και άμα θέλω να το κόβανε την άλλη μέρα, έτσι. Ναι, όχι. Μετά ξέρεις κάτι, έτσι κάνα δυο άλλα που μπορούμε να πούμε στα γρήγορα. Ό,τι θέλεις. Ένα που έχω στα μπάρ εδώ πέρα. Στα μπάρ εδώ πέρα. Για το PlayStation VR 2. Το οποίο λένε ότι έχει σταματήσει η παραγωγή του, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί δεν φεύγει από τα ράφια, έχουν πλεόνασμα και κάθονται και το κοιτάνε. Πώς το κόβεις την πορεία του έως τώρα, το VR 2. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει. Πες με ένα high profile τίτλο που βγήκε μετά το Horizon. Ναι, τα patch του Rez. Και κανένα διάλα τα οποία εντάξει ήταν και από PC, ας πούμε, ήρθανε. Ναι. Δηλαδή. Το software, δηλαδή τώρα έχουμε παραδείγματα άπειρα, όχι με VR, και ακόμα και το πρώτο VR ή με το PSV, με μια άλλη κονσόλα που ήταν εκείνη τότε κρατούσε έκπληξη, δεν το πω τώρα, που ήταν η αντίστοιχη του PSV σε οικιακή. Δηλαδή. Το STV. Πώς να πουλήσει. Ναι, πώς να πουλήσει. Ναι, δεν είχε ούτε καν first party ένα βγάλανε. Αυτό από το studio που έκλεισε. Γι' αυτό και τότε έβγαινα και με το δηλώσει του Phil Spencer που έλεγε όσο καλό παιχνίδι να βγάλει, δεν θα πουλήσει κονσόλες. Είχα ζουμάρει το πράγμα. Άμα βγάλει καλό παιχνίδι, γι' αυτό και εγώ είχαμε συζητήσει ποτέ εσύ υπέρ των αποκλειστικών. Γιατί εγώ ήμουν, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι σκουντάνε. Κάθε πλατφόρμα να έχει την ταυτότητά τη, να υπάρχει ανταγωνισμό και να σε εξωθεί, ρε παιδί. Ναι, okay, υπάρχει αυτό το ρομαντικό που λένε καλά παιχνίδια να τα παίζουν όλοι και περισσότερο. Βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και η Sony είπε θα πω επιθετικά στα PC. Θα βγάζει το τίτλο τη. Δηλαδή, κάποιο που λέγαμε ότι θα πάρει ένα μικρό powerhouse φορητό μπορεί να παίξει παιχνίδια τη Sony εκεί πέρα. Βγαίνουν. Δηλαδή, τώρα κάποια στιγμή είδα φήμη ότι του χρόνου μπορεί να έρθει το Ragnarok στο PC το 25. Τώρα βγήκε το Horizon Forbidden West. Δηλαδή, τα φέρνει. Αργά ή γρήγορα τα φέρνει. Δηλαδή, αυτά παίζουν εκεί πέρα. Να παίζει τέτοια παιχνίδια φορητά. Καλώς εγώ πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικότητες. Και το παιχνίδι είναι καλό, θα πουλήσει και το παιχνίδι, θα πουλήσει και η κονσόλα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ώρες-ώρες σε κάποιες αναλύσεις. Το βλέπω και από μένα έτσι. Μπαίνουμε σε αναλύσεις που στην τελική, αν είναι καλό, το Helldivers, γιατί πούλησε. Που κράζουμε όλοι. Παίξαμε πόσα παιχνίδια τότε. Θυμάμαι που τα έκανα εγώ και reviews. Πόσα live service βγήκαν. Το Helldivers, γιατί πούλησε. Γιατί ήταν καλό. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Ναι, είχαν βγει. Έπαιζε ευχάριστα. Είχε κοντά, και budget και, τιμή. Και το Skull & Bones και το Suicide Squad. Και το Suicide Squad εννοεί. Ωραία ιστορία, ωραία παραγωγή, ωραία. Χάλια δόμηση, αλλά ναι, δεν πούλησε γιατί σε γενικές γραμμές το παιχνίδι δεν ήταν καλό. Αλλά το Helldivers πούλησε γιατί το παιχνίδι ήταν καλό. Mm-hmm. Αν το παιχνίδι είναι καλό, είτε είναι live service, εκεί θέλω να καταλήξω. Είτε ένα high profile single player κλπ. Θα πουλήσει. Και θα πουλήσει και κονσόλες αντίστοιχα. Πόσους ξέρεις εσύ ότι θα πάνε να πάρουν ένα PlayStation 5 για να παίξουν κρατουρίσμο. Εγώ ξέρω, αν το σκεφτώ τώρα στο μυαλό μου, μπορεί να έρθουν 3-4 μόνο. Ναι, συμφωνώ. Εγώ έχω ειδικά από εποχές PlayStation 3.
Πόσου φίλου που είναι αυτό. Έχουν μια κονσόλα και παίζω μόνο Gran Turismo. Παίζω μονάχα Call of Duty, παίζω μονάχα FIFA. Δεν παίζω τίποτα άλλο. Είναι πολλοί αυτοί που υπάρχουν. Ναι, οκ, okay, σαν εταιρεία μπορεί να το δει και έτσι, ότι σκουντάω κονσόλε. Τα αποκλειστικά και εγώ αυτό τη άποψη. Είπε ότι ναι, κάποια ρε παιδί μου δεύτερα, τρίτα franchises μπορούν να βγαίνουν και αλλού. Άμα είναι να κλείσουν και να μην τα βγάζουν καθόλου, α τα βγάζουν multi-platform. Αλλά τώρα τα βασικά, π.χ. Halo Gears, God of War, οτιδήποτε άλλο, είναι αυτά που λίγο δίνουν και την ταυτότητα. Δηλαδή, άμα χαθεί και αυτό, άμα χαθεί και αυτό μετά, είσαι απλά ένα OM. Ένας, θα βγάζει ένα hardware, ξέρω εγώ, σαν όλου του άλλου. Gears τώρα, π.χ. στο PlayStation 5. Γιατί δεν ασχοληθεί με το Xbox. Κατάλαβε. Για το Game Pass, εντάξει, μπορεί να το βάζει στο PC. Υπέρ του αυτό. Η Nintendo ξέρει τι κάνει, τα κρατάει πολύ σφιχτά. Τίποτα σε κανένα, τέλος. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν βγάλει δικό του παιχνίδι, αλλά για να επιστρέψω στο αρχικό θέμα που έθεσες με το PlayStation VR 2, με την ίδια λογική θα απαντήσω ότι αν βγάλει software το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό, όπως και το Horizon, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει κάποια παιχνιδάκια στην αρχή στον Λασάρι μου κλπ. Και τα Resident τα πατσάκια ήταν πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι, είχαμε κάνει εδώ πέρα και με τον Γιώργο το Village. Εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με το Village. Στο VR 2 ήταν φανταστικό. Φανταστικό, είχαμε έτσι. Σαν hardware είναι πολύ καλό. Έτσι. Και εντυπωσιακό και το Call of the Mountain που θυμάμαι εκεί, οι γραφικάρες και οι μέσα. Ένα καλό του να παίζει. Τα χειριστήριάκια του. Ναι, ναι. Φανταστικό hardware. Εντάξει, θέλει και software όμως. Θέλει software. Και πρώτον δεν το στήριξαν καθόλου από τα first party που αυτά θα σου διαφημίσουν. Και μετά και μια πτώση τιμής θα έπρεπε να γίνει. Τώρα δηλαδή στο χρόνο πάνω, μια πτώση τιμής θα έπρεπε να έχει γίνει. Τώρα είδα. Με ένα τίτλο να πλασαριστεί. Μπράβο, λένε τώρα θα τα ανοίξουν στο PC. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν ξαφνικά θα αναστηθεί, ας πούμε, αλλά νομίζω περισσότερο το στέλνουμε. Άντε, τα ανοίγουμε και στο PC, άντε το στέλνουμε να πεθάνει εκεί πέρα, ό,τι κάνει και εκεί και δεν θα ξανασχοληθούμε. Κάπως σαν έτσι. Hardware, φανταστικό. Φανταστικό. Ναι. Δεν λέω ότι έχω βάλει 10 VR headsets στο κεφάλι μου. Πιο πολύ με το πρώτο το PlayStation VR, το οποίο το έχω πει ότι εγώ στελιζόμουν πάρα πολύ με το πρώτο VR. Το VR 2 είναι. Κλάση ανώτερο, έτσι. Κλάση ανώτερο. Κοίτα και στο PC τώρα. Όλο το σύστημα και το πώς το βγάζεις από το κουτί του και το συνδέεις. Δηλαδή, ακόμα σκέφτηκαν και το σεντουκάκι του κουτί του που είναι να το βγάζεις και να το βάζεις να παίζεις. Που έχει 300 καλώδια το άλλο. Είχε. Αλλά ναι, θέλει software. Πολύ καλές βάσεις. Αλλά αυτό δεν είχε software. Δηλαδή, πέρα από τα αρχικά και τώρα τον Οκτώβριο, θυμάμαι κάποιοι τίτλοι που είχαν βγει. Μετά ενδιάμεσα δεν είχε κάτι που να σου πει, ρε παιδί μου, πω τι είναι αυτό το θέλω τώρα να το παίξω στο VR. Και στο PC το άνοιγμα που κάνει εκεί πέρα υπάρχει και ανταγωνισμός, έτσι. Μετά άλλα. Σε ανταγωνιστικές τιμές και σε λειτουργίες. Βέβαια και ασύρματα μερικά. Στα τεχνικά για τα λεφτά του δεν βρίσκεις. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι καλό. Δεν βρίσκεις. Με OLED, καλό. Με τα τέτοια, με τα. Το Meta 3. Που έχει και λοιπά. Το Meta 3, ας πούμε, λένε ότι είναι καλό. Σαν headset, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Αλλά. Το θυμάμαι, να σου πω, είχαμε κάνει και ένα follow-up βίντεο με το VR2 που είπαμε ένα μήνα, δύο μήνες μετά το VR2 αξίζει. Και. Εγώ θα σταθεί σε αυτό το ότι. Αν είναι να υποστηριχτεί, φυσικά και αξίζει. Ναι. Γιατί τότε προσπαθούσα να κάνω μια λίστα, αυτό θυμάμαι τώρα, για το τι παιχνίδια θα βγουν μέσα στο έτος του 24. Υπήρχανε, όχι high profile, αλλά είχα μέσα μια ελπίδα ότι γιατί το hardware είναι καλό και το λανσάρισμα ήταν με καλά παιχνίδια καλή ώρα το Horizon, πίστευα ότι θα βγάλουν και μετά. Αλλά τώρα αν είμαστε σε φάση ότι δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική, να πάει πρώτα καλά και μετά να επενδύσουμε. Ναι. Επένδυσε και θα πάει. Βγάλει ένα καλό software και θα πάει. Δεν το λέω εγώ έτσι, γιατί το λέω Δημήτρης, γιατί υπάρχουν τόσα παραδείγματα. Όχι, συμφωνώ. Από μόνο του δεν γίνεται. Γιατί άντε, πρώτη το hardcore κοινό σου μπορεί να το πάρει day one, αλλά μετά από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να δουν, ξέρω εγώ, στόμα με στόμα, να δουν ότι βγαίνουν παιχνίδια, ότι κάνουν. Δεν ήταν. Το ίδιο έγινε. Αν και εκεί είχαμε περισσότερη υποστήριξη με το PSV, μετά το πρώτο κύμα των first party, βγάλανε εκεί πέρα, επειδή από όλα τα franchise του κάτι βγάλανε. Είδαμε Killzone, αν και. Εκεί τα δίνανε εργολαβίες και τα κατακρεούργησε εκεί πέρα ένα στούντιο, το έχω ξεχάσει τώρα. Είχαν βγάλει Call of Duty Black Ops και ένα Resistance. Τι είχαν βγάλει, ήταν κατακρεουργημένα όλα. Αυτά, αλλά είχαν βγάλει το Killzone. Ένα Resistance ήταν ωραίο. Καλούτσικο ήταν, ωραίο. Εντάξει. Το Call of Duty ήταν, ναι, που θυμάμαι που προσπαθούν να παίξουν Nuketown, κάτι τα παίξουν. Nuketown ήταν μισή, είχε μόνο το ένα σπίτι. Ναι, ναι. Το άλλο απέναντι δεν ήταν. Ήταν πετσοκομμένο. Τι κονσολάρα το πλαίσιο. Το. Παραμένει μέχρι σήμερα. Όχι, το Game Boy ήταν, το είχα παίξει το χαλιό και λοιπά, αλλά το PSV στην πιο ενήλικη ζωή μου. Και η καλύτερη περίοδο, να αυτά θέλω να μιλήσουμε εκεί που θα μιλήσουμε, είναι ότι η μάση που έδινε το PS Plus, τον τίτλο του PS4 και την έκδοση του PSV. Ναι, ναι, ναι. Εδώ υπήρχαν παιχνίδια. Ή όταν αγόραζε το PS4, σου δίνει και την PSV τα έκδοση δωρεάν. Το Helldivers το 1
Έπαιρνε, σου δίνει 4, 3 και Β. Όχι, ψέματα. Το Helldivers ήταν 4 και Β. Αλλά υπάρχουν άλλοι τίτλοι που σου δίνανε και το 4 και το 3 και το Β την έκδοση. Ξέρω, έχεις ανοίξει καθόλου PSV τα πρόσφατα να δεις πως κάνει sign in. Όχι, νομίζω έχω με ανοίξει. Παράκαμψη. Με παράκαμψη. Δεν έχει να κάνει εκεί. Σου στέλνει, πάνε, κάνει εκεί login σε ένα web-based, για να, σε ένα browser, ξέρω, για να κάνει login. Πάει αυτό που έχει sign in και μπαίνει. Α, το, ναι. Εγώ το έχω. Έχουν ρίξει και δύο φτιάρια πάνω. Αφού ήταν να τα κλείσουν και παραπονιούνταν το και τα κρατήσαν ζωντανά το 3 και το Β. Πόσα indies ειδικά. Θα μπορούσα να το κρατήσω και σαν indie machine. Δηλαδή, πόσα indies που πάνε πολύ καλά στο Switch υπήρχαν ή θα μπορούσαν να τρέξουν και στο PSV. Δεν, εντάξει, αυτό είχε πεθάνει. Μαζί το συζητήσω, νομίζω, έχει πριν χρόνια. Είχε πεθάνει σύντομα, δεν το κάνανε και εκείνο το Β. Κάπως έτσι το πιστεύω. Το Β αγαπημένο μου. Αγαπημένο. Κάπως έτσι. Και ο LED, το οθόνη, το πρώτο. Γενικά στο hardware. Πολύ και το Portal τώρα. Που εξαιρετικό, να μαζί σου. Τόσο που πόσο. Παίζει, από τη στιγμή που θα στήσει λίγο το οικοσύστημά σου, ειδικά στο σπίτι, να το στήσει καλά. Παίζει καλά, σου δίνει περισσότερες ώρες στο game κλπ. Τώρα και με τα. Πώς τα λένε. Με τα Palsta Explorer εκεί πέρα, άστο. Κάθε στη γωνιά σου και μην με ενοχλείτε, αφήστε με. Ναι. Μακριά μου, μακριά μου. Από hardware full είμαστε. Τι υποστήριξη είναι που φτιάχνω όμως το hardware. Γιατί το αυτοκίνητο καλό είναι. Άμα το ρίξει βενζίνη, δεν περπατάει. Τώρα και το Xbox, το Series X, κονσολάρα. Όποτε την ανοίγω, πραγματικά βλέπεις και λες δυνατή κονσόλα. Να παίξω τι να δω σε αυτή τη δυνατή που έχει 12 πόσα και teraflops. Δείξε μου κάτι, περιμένω να έχει Hellblade 2, να σου πω την αλήθεια. Για να δω κρεμάσει αγώνια. Ναι. Περίμενα πόσα χρόνια. Το έχω πάρει όμως από τότε που βγήκε το Halo Infinite. Εγώ με ένα π.χ. το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ γιατί πάντα μου δίνετε ευκαιρία, μου αρέσει το λέω. Το Halo Infinite, ξέρεις γιατί, σε αυτά που λέω, θα δώσω και με προσωπικά παραδείγματα. Έτσι, ότι αυτό ήταν που μου πήλησε, που πούλησε και πήγα αγόρασα το Series X. Δεν θα παίξω Halo. Αν μπορούσα να το παίξω PlayStation, δεν θα αγόρασα καν Series X. Αλλά μετά το Halo, το χάος. Εντάξει, τι είχανε, βγάλανε παιδί μου κάποια άλλα. Και το Starfield, μωρέ, και το Starfield, δηλαδή και αυτοί, να αυτό, το βγάλουν το Starfield με όποια προβλήματα κλπ, με όποιες παθογένειες είχε κλασικά από Bethesda. Πίσω δεν ήταν κακό στήλο να πεις να το κράτησες κλπ, αλλά προχθές έβλεπα ότι το Skyrim στο Steam είχε περισσότερους χρήστες ενεργούς από ότι το Starfield βγήκε πέρυσι. Εντάξει, ναι, δεν έφτασε αυτά τα επίπεδα γιατί υπήρχε από πίσω τρελό hype, ας πούμε. Ότι θα ερχόταν το Starfield και θα σωζόταν, δεν ξέρω. Ξέρεις το, ξέρουν μέχρι το όνομα του expansion που θα βγει του μεγάλου και δεν έχουν βγει να δείξουν τίποτα. Δεν ξέρω στο πράγμα τι γίνει σε αυτή τη γενιά. Είναι εντυπωσιακά παράξενο αυτό που γίνει σε αυτή τη γενιά. Είμαι περίεργη γενιά. Είναι περίεργη γιατί τύχανε και διάφορα. Εγώ πιστεύω ότι πατήσανε κιόλας γιατί με ένα σου κορονοϊού εκτοξευτήκαν όλα τα έσοδα και όλα αυτά. Ξεκίνησαν αυτοί να προσλαμβάνουν επειδή να κάνουν, τώρα τα πληρώνουν. Είχαμε τα live service που όλοι τρέξαν να κάνουν live service, λες και γίνονται σε μια νύχτα μέχρι να τα βγάλουν. Τα live service έχουν περάσει μόδα ή πόσα live service θα παίξεις. Η Sony π.χ. με το VR τις βλέπουμε, δεν τις βγαίνει. Τώρα ξεκινάνε, είδες, τώρα είναι αυτή η στροφή που είπαμε πριν, ξεκινάνε όλοι τώρα στροφή στα φορητά. Η Sony κάνα φορητό θα βγάλει, το Xbox κάνα φορητό θα βγάλει, να δούμε και εκεί τι θα πιάσουν. Βέβαια, με όχι με ξεχωριστά οικοσυστήματα, με τα ίδια ας πούμε. Υπήρχε παλιότερα και από τον Σον Λέιντ, θυμάμαι και ποιον έλεγε στη Sony, που έλεγε: εντάξει, από τη στιγμή που όλο ο κόσμο παίζει τα κινητά, δεν υπάρχει λόγο να βγάλουμε νέο. Το ρωτούσαν συνέχεια: θα βγάλετε καινούργιο PlayStation V, τα καινούργιο PlayStation P κλπ. Που έλεγε ότι ο κόσμο παίζει τα κινητά πλέον, δεν θα πάει στις φορητές. Βλέπω ότι άνοιξε μια αγορά των φορητών PC που ο κόσμο θέλει να παίζει φορητά. Το Nintendo Switch. Τι άλλο να δείξει ότι ο κόσμο αγοράζει και θέλει να παίζει φορητά. Ακόμα και το Portal. Το Portal δεν έχει πάει άσχημα, καθόλου άσχημα. Όλο ξεστοκάρει και περιμένουν ξανά στοκάρει. Γιατί ακόμα και με τον τρόπο που παίζει το Portal, ναι, θα προτιμούσα και εγώ να τα κατεβάζω native τα παιχνίδια να παίζω, αλλά αυτό ένιωθα τις πρώτες μέρες που έπαιζα. Ότι έπαιζα π.χ. έναν AAA τίτλο στα χέρια μου. Ναι, είναι ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ναι. Ότι παίζει ένα παιχνίδι το οποίο τα γραφικά του είναι όπως είναι στη μεγάλη κονσόλα, στη μικρότερη οθόνη. Εκεί είναι που σε κερδίζει αυτό με το cloud, με το streaming τέλος πάντων που κάνει. Ενώ ας πούμε μια φορητή έκδοση θα ήταν. Υπάρχει χώρος. Υπάρχει χώρος. Και νομίζω πέρα από όλα αυτά τα φορητά PC και λοιπά, απλά το λέω γιατί έχουν περισσότεροι. Μπορείς να παίξεις Game Pass στο παιχνίδι για να παίξεις εκεί πέρα του Xbox, να παίξεις PlayStation παιχνίδια που βγαίνουν στο Steam. Έχεις πρόσβαση σε όλα τα stores από εκεί πέρα. Πολύ συμφωνώ, ψηφιακή απλά. Πολύ ψηφιακή λαμα τρώει όμως τώρα και αρχίζω να κόβονται αυτά που λέω. Έτσι θα είναι. Και τα φορητά μόνο ψηφιακά θα είναι. Τι θα είναι. Γιατί και τα φορητά πλέον και αυτά που θα βγουν από τους υπόλοιπους
είναι απλά για να μεγαλώσουν το ήδη υπάρχουν οικοσύστημα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορούν πλέον να πάνε να κάνουν κάτι σαν την Nintendo, ότι θα έχω στούντιο που θα βγάζουν παιχνίδια μόνο για το φορητό ή το φορητό μου θα είναι κάτι τελείως ξεχωριστό με άλλο store, με άλλο hardware. Όλα αυτά θα είναι για να τρέχουν τα ίδια παιχνίδια για να μεγαλώσει το οικοσύστημα και όλα αυτά που έχει ο game. Ψηφιακά μόνο θα είναι. Τίποτα άλλο δεν θα είναι. Δεν νομίζω ότι μπορούν πλέον να γυρίσουν εποχές αυτόνομου φορητού τελείως. PSV, θα έξω προφητεία, γιατί και εκεί, ναι, sorry, να το κλείσω. Ναι, γιατί για να κάνεις κάτι τέτοιο ξεχωριστό πρέπει να πουλήσει 50-80 εκατομμύρια φορητά. Με αυτό δεν γίνεται. Και τα αυτά που θα βγάλουν τώρα θα πουλήσουν 3-5-10, ας πούμε. Και... εκεί θα κολλήσει η προφητεία μου, σαν προφήτη που με κοροϊδεύουν μερικοί, ότι όταν θα φτιάξει λίγο μεγαλώσει η βιβλιοθήκη τη Sony στο Steam κλπ., ίσως εκεί δούμε και κάνα φορητό αντίστοιχα. Γιατί θα υπάρχει ήδη μια βιβλιοθήκη η οποία θα εξελίσσεται, εφόσον είπε ότι θα πάει πιο επιθετικά εκεί πέρα. Να βγάζει τα παιχνίδια πιο σύντομα, αν εννοεί αυτό με το πιο επιθετικά. Οπότε με το φαντάζομαι το που λίγο αναπτυχθεί και λίγο η first party βιβλιοθήκη στο PC, ίσως βγάλει και ένα. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το να παίζει ένα φορητό PC με τη σφραγίδα τη Sony του PlayStation πάνω. Έτσι. Κάτι φήμες που λέγανε. Πιο optimized τα παιχνίδια τη θα είναι ξεκάθαρα. Πριν από κάποιο καιρό, νομίζω λέγανε κάτι για 26, ότι μπορεί και αυτοί να βγάλουν ένα να τρέχει έτσι του 4 και του 5. Παιχνίδια φορητό, λέγανε για launcher στο PC δικό της που να υποστηρίζει τρόπαια, ξέρεις, παιχνίδια και αυτά. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρω. Είναι και τεχνολογία έτσι τέτοια. Είναι και τεχνολογία που έχουν πέσει πολύ τα ανανόμετρα, η απόδοση. Βλέπουμε στο iPhone 15 Pro, Death Stranding παίζεις. Resident Evil 8 παίζεις. Τα παίζεις αλλά... ξέρεις και εκεί, επειδή ήταν Digital Foundry και εκεί κάνεις υποχωρήσεις αρκετά και στην απόδοση και στην επίδοση. Δηλαδή, ναι, αλλά το να τρέξουν τέτοια παιχνίδια σε φορητές και πριν από χρόνια ήταν. Τρέχουν, αλλά κάνει και ένα μισιλιάρικο εκεί που τρέχουν, έτσι. Ναι, αλλά δεν το παίζεις για να παίζεις παιχνίδια. Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Είναι ένα boost. Αλλά το Steam Deck, εξαγγείλω και εκεί, μια χαρά τα παίζει. Ή το. Που το Steam Deck το λέω γιατί είναι πιο normal η τιμή του. Το, ναι, ναι, ναι. Το Legion Go. Το Rock, το Arla ή το Legion, το τέτοιο έχουν 6-8 κατοστάρι. Ναι, ναι. Αλλά βοηθάει και η τεχνολογία. Η AMD χωθεί μέσα. Και η Nvidia νομίζω κάτι έλεγε να θα βγάλει κάτι. Θέλει να κάνει αυτή. Έχουν, χώνονται όλοι πολύ τώρα και βγάζουν και πολλά τέτοια. Θα δούμε τώρα και με τσιπάκια που και... ενσωματώνουν και AI, ας πούμε, και machine learning. Υπάρχουν και ξέρεις, κινέζικες συσκευές τέτοιες που είναι ψιλοθυριάκια, αλλά ξέρεις, no name τώρα, τι υποστήριξη έχουν και αυτά. Αλλά... γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο είναι PC based, μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε. Ναι, ναι, OM. Γι' αυτό OM, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να βγάλει και το Xbox και το PlayStation. Γιατί απλά το βγάζεις. Δεν βάζεις πάνω το. Βάζεις πάνω το brand. Δεν κάνεις τόσο πολύ εξειδικευμένα πράγματα όπως ξέρω εγώ με το ένα PlayStation 5. Λες έλα εδώ AMD. Πόσο έχει αυτό? 10 ευρώ. Πάρ το πίσω. Τζάχο ζόγκανος. Φέρ το πίσω. Έχουν τίποτα άλλο? Αυτά. Δεν είναι τώρα κάτι άλλο που είναι, δεν μπαίνω στον κόπο. Πόσο πολύ αυτό. Τρία recap είναι αυτά. Εγώ ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω ότι εν τέλει χρειαζόμαστε ένα PlayStation 5 Pro. Και καλά το εμένα ρωτάς. Εμείς είμαστε tech, πώς το λένε. Tech addicts. Να καλή ώρα. Εννοείται. Ό,τι καλύτερο φέρτε εδώ πέρα να δούμε. Καλύτερα γραφικά εννοείται και χρειαζόμαστε. Εντάξει, αυτό. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε κατά βάση είναι παιχνίδι που να δούμε να εκμεταλλεύονται πλήρως τη δυνατότητα της κονσόλας. Είτε το PlayStation 5 ή το PlayStation 5 Pro. Ναι, αυτό. Ναι. Φαντάζομαι το ότι για να έχουν σκοπό να το βγάλουν, θα έρθει και ένα τίτλο που θα δούμε τουλάχιστον μια αλφα διαφορά. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί με το λανσάρισμα και πώς θα προμοτάρουν, θα πρέπει να λανσαριστεί με δυνατές υποσχέσεις ή και κυκλοφορίες από first party του στυλ να βγει μια Naughty Dog, μια Santa Monica ή κάποιος άλλος και να πει: ορίστε, πάρτε κάτι το οποίο ρε παιδί μου τρίβετε τα μάτια σας και τρέχει και στο καινούριο hardware με καλύτερο picture quality, με καλύτερα frames και κάπως έτσι να σπρώξεις. Βλέπω και πίσω σου τώρα, γιατί βλέπω εδώ πίσω την παλιά μου τηλεόραση και βλέπω και πίσω και τη δικιά σου OLED. Είδες ότι πρόσφατα πήρα OLED. Ναι, το, ναι, το χρειάζομαι. Θέλω. Πήρες 5 Pro. Ναι. Εντάξει, απλά. Τα ματάκια μου πονάνε σωστά, τώρα. Πονάνε. Σωστά βλέπω το κοινό. Το κοινό, εμείς δεν είμαστε τόσο. Αυτό το, δεν είμαστε χαρακτηριστικό. Το δείγμα, το δείγμα, ναι, ναι. Το δείγμα δεν είναι χαρακτηριστικό. Βγάζουμε λάθος συμπεράσματα. Από τη στιγμή που θα υπάρχει το base μοντέλο και θα υπάρχει. Ναι, ναι, υπάρχουν, να υπάρχουν επιλογές. Αν θέλει κάποιο κάτι πιο powerhouse. Να πάω, πάρει το Pro. Αν θέλει κάποιο να πάρει. Γιατί θα μετακυλήσει και η τιμή στο. Αυτό είναι ένα καλό. Ναι, ναι, πιστεύω ότι θα μετακυλήσει. Δηλαδή, ίσως θα το χρησιμοποιήσει να κάνει και upsell λίγο το PS5 το βασικό. Ναι. Ήδη είναι ακόμα σε έκπτωση, ήταν πριν κάνα μήνα. Δεν ξέρω αν τρέχει ακόμα. 4,70 ναι, κάτι πόσο ήταν. 4,70 κάτι. Ας το ρίξει μόνιμα, αφού κάθε 2-3 μήνες το κάνει τόσο. 4,70. Ειδικά με καμιά προωθητική εκεί πέρα στι τράπεζε και έχουμε πει ψωνίζει τέξιμο, έτσι.
πέφτει, ου, μια χαρά. Ναι, ναι. Θα το ρίξουν τόσο, θα το βγάλουν τ' άλλο καμιά 100-150 ευρώ πάνω για να υπάρχει αυτή η διαφορά. Και πάλι το PS5 θα πουλάει περισσότερο. Το απλό εννοώ, γιατί εκεί πέρα θα πάει ο κόσμος. Ναι, γιατί είναι καλή. Ξέρεις τι, και την προηγούμενη γενιά. Ένα τα θυμάμαι. Δεν πειράζει. Στην προηγούμενη γενιά ξεκινήσαμε με αδύναμες κονσόλες. Τα βασικά PS4 και το Xbox One ήταν ψοφίμια και σε σχέση με την υπάρχουσα τεχνολογία. Ναι, ναι. Α, σε αυτή τη γενιά ξεκινήσαμε δυνατά με τα PS5 και Xbox. Ήταν πιο σύγχρονη τεχνολογία. Εκεί χρειαζόμασταν mid-gen αναβαθμίσεις για να συμβαδίσουν με τη γενιά και τεχνολογία αυτό που λέγαμε 4K, HDR κλπ. Τώρα είναι δυνατά τα κονσολάκια που υπάρχουν εκεί έξω αυτή τη στιγμή. Δεν τα έχουν εκμεταλλευτεί, θεωρώ πλήρως. Ό,τι καλύτερο έρθει σαν έξτρα επιλογή, καλοδεχούμενη. Κάπως έτσι. Ναι. Καλό. Καλό τα είπες, γιατί και τα προηγούμενα είχαν, θυμάμαι, κάτι CPU του 12, ας πούμε. Εδώ που μου κάτι, τάσεις γραμμένα, τα έχω γι' αυτό. Κάτι ό,τι να είναι, ας πούμε, ακόμα χειρότερα specs. Και είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, τώρα κάνουμε κύκλο, ότι όταν βλέπεις το Forbidden West να τρέχει ως θαύμα σε ένα PS4 Slim, με hardware του 2012, λες κάτσε ρε παιδί μου, τι γίνεται. Άρα δηλαδή καταλήγουμε σε αυτό ότι το PS5, το απλό, και το Xbox Series, το X που είναι και ακόμα καλύτερο σε hardware, ότι δεν έχει πιάσει, όχι τα βάνη, ακόμα προσπαθούν να ανέβουν ρε παιδί μου πάνω από τη μέση. Ναι, μπορεί να βγει ένα Hellblade, ας πούμε, τα οποία συνήθως ξέρεις, τα single player παιχνίδια, τα ειδικά και άμα δεν είναι open world και αυτά, μπορούν πολύ πιο εύκολα να εντυπωσιάσουν τα γραφικά. Αλλά να τα δούμε και αυτά. Δηλαδή, ακόμα ο κόσμος βλέπω ότι διψά. Έχουμε δει λίγα δείγματα. Είδαμε από τα studios που περιμένουμε να τερματίζουν δυνατότητες παιχνίδια. Ναι. Που να είναι παιχνίδια PS5 ανεπτυγμένα. Ναι, Coalition θυμάμαι που βγάζει τα Gears που πάντα Real Engine εκεί την τερματίζουν. Τη Sony τα διάφορα first party. Δεν είναι τώρα, δεν είναι λογικό να σκεφτόμαστε το 24 το The Order που βγήκε πριν 10 χρόνια και λέμε τι γραφικάρες είχε. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ναι. Δεν. Όντως. Πλάκα και τι κάνουν εκεί. Δεν ξέρω. Τα θυμηθώ. Λοιπόν. Bend Studio ήταν, δεν θυμάμαι. Ποιο ήταν το The Order. Ready Addon. Τι κάνει αυτή, καλά είναι. Καλά είναι, την είχε εξαγοράσει στο Facebook, την βγάζει VR παιχνιδάκια για το Oculus. Τι να είχαν λογαριασμό να πληρώσει γιατί ανέβηκε το ρεύμα. Αυτοί ό,τι παιχνίδι βγάλανε, ήταν νούμερο ένα παιχνιδάρα τεχνολογικά, ό,τι καλύτερο. Βγάλανε Ghost of Sparta στο PSP, το God of War. Τα καλύτερα. Ναι. Το καλύτερο. Ναι. Βγάλανε Daxter στο PSP. Έβλεπε στο PSP τη γούνα του Daxter και ήταν μία-μία τριχούλα, ρε. Μία-μία τριχούλα. Τι άλλο, το Ready Addon. Ό,τι βγάζανε τεχνολογικά ήταν 100 φορές μπροστά. Το The Order, τι είπα, Ready Addon. Ναι, το The Order. Τότε είχε κράξει μου το The Order. 5 ώρες, μια χαρά ήταν. Στην πηγή 25 ευρώ το είχε πάρει μετά από 2,5 μήνες. Μπράβο. Κατρακύλησε εκείνο φουλ μετά. Έπαιρνε πλατινούλα σε 5-6 ώρες. Πολλαστικότατο. Αλλά ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι σήμερα στέκεται εντυπωσιακά να το βάλει να πει 5. Στέκεται. Δεν θα έπρεπε. Κάποια στιγμή ένα στο YouTube έκανε βίντεο και καλά ξαναπέζουμε εκείνο, κάτι τέτοιο. Και όχι στέκεται μονάχα. Είναι. Βάλτε τώρα. Ναι, βάλτε δίπλα μετά, αλλά θα. Βάλτε δίπλα στο Horizon of the Ronin. Δεν θα το κράξω. Είναι μια χαρά. Δηλαδή. Απλά δεν ξέρω καθένα τι περιμένει. Γιατί είναι ένα που το λέει από κλειστικό τίτλο πλαίσιο 5. Εντάξει, αυτό ανεβάζει λίγο. Ninja. Είναι. Ναι, ανεβάζει γιατί μα έχει καλό. Ανεβάζει τι προσδοκίε. Ναι. Αλλά. Στη τελική είναι ένα τίτλο με τα γραφικά που έχουμε συνηθίσει από Team Ninja, πιο ραφιναρισμένα, πιο γυαλισμένα κλπ. Ναι, εντάξει, και επειδή ήταν open world, μην το λες και τόσο. Γιατί και στα νέα και σε αυτά και εκεί καλά γραφικά είχαν, τώρα εκεί πέρα λίγο τα ρίξανε. Παρ' όλα αυτά, όχι ότι δεν έχει μια ομορφιά το παιχνίδι, έχει μια ομορφιά, αλλά. Έχει αισθητική. Έχει ανεβεί οι απαιτήσει. Και δεν έχω δει και το τελευταίο επεισόδιο στο Γκουν, τώρα και μου το θύμισε. Να σε καλά. Να πει, ούτε εγώ το έχω δει, αλλά θα το κρατήσω εκείνο. Θα το κρατήσει να τον κάνω δυο. Ναι, θα το κρατήσω γιατί έχω δει μονάχα το τέτοιο. Μονάχα το πρώτο το επεισόδιο. Όχι, okay, και το δεύτερο κατεβασμένο και το κρατήσω, λέω, να κυκλοφορήσει όλο. Άματσουρ, ξέρεις τι έκανα. Νόμιζα ότι. Χωριάτα, νόμιζα ότι έχει βγει όλη η σειρά. Όχι. Ξεκινάω όχι, που λες, ξεκινάω. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πόσο βγήκαν, 4, 5, 3, πόσο είχαν βγει. Εγώ θα περιμένω να τελειώσει για να το. Και τελειώνω στο τέταρτο κιλό. Τι τελειώνει εδώ, εδώ έχει κι άλλο, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, μπαίνω, ψάχνω. Αλλά κάθε τρίτη λέει ανεβαίνει. Πάω να παίξω Rise of the Ronin. Έχω να γράψω ένα review. Τι θα έλεγα. Αυτά από συζητήσεις και αυτά που είπαμε. Θες να πούμε κανένα παιχνίδι που παίζουμε τώρα στη τελευταία. Έτσι κάνα δεκά λεπτάκια ακόμα. Ναι. Τι παίζεις έτσι αυτές τις μέρες. Τι παίζω. Κάτι, εσύ, το άλλο το παίζεις αυτό που δεν κάνει. Ποιο δεν κάνει.
που δεν κάνει. Α, ναι, το έπαιξα, Ναι, εντάξει, έχουμε ακόμα. Δεν θα έχει βγει τίποτα. Έχουμε, Rise of the Ronin. Ρε φίλε, άκου τώρα. Το παίζω. Πόσες ώρες, δεκάδες. Και το παίζω συνέχεια γιατί έχω από τη μέρα που ανέβηκε, που βγήκε, θέλω να ανεβάσω ένα gameplay. Κάθε φορά που το γράφω, λάθος γράφει. Και κάθε φορά το ξαναξεκινάω. Με έχει πάει στα νεύρα. Οπότε το έχω παίξει 100 φορές και πάλι θα το ξανακάνω. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το οποίο δεν έχω ακόμα άποψη να σου πω την αλήθεια. Είναι το άλλο The Dark, το οποίο το περίμενα πάρα πολύ φέτος. Αυτό θέλω και εγώ να το παίξω, παρόλο που λένε έτσι μέτρες κριτικές. Το έχω, είμαι πολύ. Μένα δεν με πειράζει. Πολύ προ. Δεν έχω δηλαδή άποψη να σου πω. Εμένα μου αρέσει η ατμόσφαιρα και αυτά. Και αυτά είναι και λίγο έτσι ατμοσφαιρικό, έχει και λίγο έτσι. Ναι. Cinematic. Μου θυμίζει, ξέρεις τι. Αυτά τις παλιές χρυσές εποχές των horror παιχνιδιών, έτσι ξεκίνησα τώρα. Έχω δει και τα reviews που έχουν βγει κλπ. Είμαι επιφυλακτικός κλπ. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα στην πρώτη εικόνα. Μου θυμίζει αυτά τα παλιά. Εδώ μιλάμε με ένα μου χαρίστο Silent Hill του Ντάμπουρ. Που ο κόσμος το έκραζε. Μ' άρεσε. Μ' αρέσουν αυτό το είδος το παιχνίδι. Είναι υποκειμενικό τελείως. Mm. Και φαίνεται ότι έχουν κάνει και δουλίτσα. Κάτι άλλο σίγουρα θα ξεχνάω. Τι άλλο έχω παίξει. Θα το δοκιμάσω και εγώ το Alone in the Dark. Δεν με πτώουν. Εμένα, άμα το Alone in the Dark είναι ένα παιχνίδι του 6, για μένα είναι λοκούμε. Ναι, ναι. Που έχω παίξει πόσα παιχνίδια του 6 και μια χαρά περνάω. Ναι, λέω ρε παιδί μου, είναι παιχνίδι του 6, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά. Εγώ τώρα μπορώ να θέλω παράδειγμα που λες το Vampyr. Νομίζω ότι έχουν βγάλει 6-7. Αλλά για μένα, άμα το υποκειμενικά μπορώ να το βάζω και ανώτερο, τα παιχνιδά. Ή τώρα το Banishers. Άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, από τους ίδιους είναι, της Dotnot, τους ίδιους. Δηλαδή, το έπαιξα το παιχνίδι μόνο και μόνο γιατί ήξερα ότι είναι αυτή η εταιρεία που είχα αγαπεί στο Vampyr τότε, που είχαν βγάλει. Τι άλλο έπαιξα, και κάτι άλλο κατέβασα. Το Sifu, που το έχω ξαναπαίξει η αλήθεια είναι, αλλά τώρα που μπήκε στο PS Plus. Ωραία το Sifu. Ωραία το Sifu. Θέλω να πάρω την πλατίνα. Άκου τώρα αυτό, θέλω να το πάρω retail, να σου πω την αλήθεια. Έχει ωραίο. Αλλά δεν είναι αυτή η τιμή τώρα, γελώ για 2 ώρες παιχνίδι. Ας το ξέρω εγώ λίγο, να πέσει λίγο η τιμή του. Αλλά το έβαλα στο PS Plus και λέω κάτσε να πάρω την πλατίνα. Αλλά ξέρεις το όλο θα σκάσει κάνα παιχνιδάκι λίγο, κάτι θα παίξουμε λίγο. Εκεί που λες άντε θα κάνω λίγο το review κλπ. Dragon's Dogma επίσης δεν έχω άποψη. Είναι δηλαδή από τα επόμενα. Γιατί τώρα μέχρι τελευταία αλήθεια είναι με το Rise of the Ronin και την περιπέτεια που σου είπα με τα βίντεο που όλο κάτι πήγαινε λάθος. Ματιασμένος. Και εγώ Rise. Και Dragon's... τώρα που όλη την Κυριακή θα παίζω στο YouTube εδώ πέρα σε εκπομπές. Μάτι full. Και εγώ το σαν Dragon's... τον κουκλώνει. το Dragon's το έδωσα σε άλλον. Εντάξει, και RPGs και αυτά να τα αναλάβει άλλος που ξέρει καλύτερα. Το Rise εγώ τελευταία. Με αυτό ασχολήθηκα γιατί ήταν και πολλές ώρες. Τώρα πιο πίσω δεν ήταν. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Ήταν καινούργιο. Το Rise εγώ το έγραψα και review. Δεν βίντεο, δεν πρόλαβα να το κάνω. Ήταν πολύ πιεσμένη η περίοδος, το θεωρώ ένα πολύ τίμιο παιχνίδι. Είχα γράψει στο review ότι άμα το παιχνίδι αυτό έβγαινε πριν από 10 χρόνια θα ήταν εξαιρετικό open world παιχνίδι. Αλλά όταν πριν από 10 χρόνια βγαίνανε κάποια assassins, σε εκείνα τα επίπεδα κινείται. Το θέμα είναι ότι είμαστε τώρα στο 24 και ξέρετε, για να υπάρχουν και υψηλές βαθμολογίες και κάτι άλλο, έχουμε μπει σε αυτή τη λούπα ότι το παιχνίδι πρέπει να είναι εξαιρετικό σε όλα του. Πρέπει να έχει τρομερό τεχνικό τομέα, πρέπει να προσφέρει κάτι φρέσκο, πρέπει το open world να σε. Δεν είναι, ήταν και η δραστηριότητα του open world και θα πρέπει να είναι παραλαμβανόμενο, ειδικά στην αρχή. Και... να σε βάζει έτσι να εξερευνεί τον κόσμο, να κάνει, να ράνει, να υπάρχει έτσι μια φινέτσα, όπως λέω εγώ, π.χ. όπως είχε τον Ghost. Όλα τα άλλα, εκεί παιδί μου το ρίχνουν. Εγώ πιστεύω ότι. Τι βαθμό του βάλε? 7,5. Εγώ 8 του βάλα γιατί δεν έχω μισά, η αλήθεια είναι. Ναι, εντάξει. Εκείνο. Ότι αν του βάζα 7 θα το αδικούσα, γιατί είδα ότι υπάρχει ένα κλίμα. Γιατί και εμείς ακόμα βγαίνουμε και λέμε ότι δεν ήταν ίσως αυτό που περιμέναμε. Γιατί και οι ίδιοι στο promotion υλικό το έδειχναν λίγο να μοιάζει με τον Ghost of Tsushima, έλεγαν έχουμε επηρεαστεί κλπ. Εντάξει, φαίνονται επηρεασμοί από Souls Like, Ghost of Tsushima, από Assassin's, φαίνονται όλα αυτά. Αλλά ο πυρήνας Team Ninja είναι εκεί. Η μάχη, τα στατιστικά, τα όπλα, το πόσο πράγμα να μπει μέσα να κάνει ό,τι θες. Να προσαρμόσεις. Είναι εκεί. Το ότι δεν τους βγήκε το να μοιάσει αυτά που ήθελε να μοιάσει είναι ένα αποτυχημένο βήμα του. Αν θέλει να τα δουλέψει, έχει δρόμο μπροστά της. Αλλά δεν είναι κακό παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, εγώ είχα τον Γιώργο που ήρθε σπίτι μου εδώ πέρα κάτι. Πάει κάτι βίντεο πέρα, κάνα boxing κλπ. Μου λέει τι παίζει. Έπαιζε τότε και το βίντεο του Ρέζου Δερόνι και έπαιζε και μου λέει πω, τι ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή,
Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, όχι, όχι. Νομίζω ότι εκεί που μπορώ να δικαιολογήσω, ας πούμε. Γιατί αυτό και εγώ προσπαθώ να περάσω. Ότι το Rise of the Ronin, όποιος και να το παίξει, αν μου πει εμένα ότι διασκέδασε, θα δυσκολευτώ να το πιστέψω. Θα πρέπει να έχει, ρε παιδί μου, τρέλες απαιτήσεις. Και σπάζομαι πολύ που βλέπω κάτι YouTubers, κάτι στο Twitter και αυτά. Ξέρεις, παίρνουν κάτι βιντεάκια με κάτι bugs ή κάτι αχ, το άλογο δεν έχει animation και το κάνουν. Λες ξαφνικά ότι παιχνίδια παίζαμε εμείς ήταν τέτοιο. Εδώ λέγαμε πριν, δεν έχουμε δει παιχνίδια να εκμεταλλεύουμε την κονσόλα. Δεν κολλάω εκεί. Το gameplay του είναι πολύ διασκεδαστικό. Μπορώ να ακούσω εύκολα ότι ξέρεις τι. Δεν μπορώ να δώσω 80 ευρώ για ένα παιχνίδι που δεν είναι τόσο full καλό. Να δώσω σε 2-3 μήνες. Καλά, εντάξει. Τώρα όταν λέμε τα βαθμολογία του παιχνίδι, ναι, ναι. Η ίδια βαθμολογία είναι και όταν το παιχνίδι 80 και όταν έχει 20. Μετά από 6 ναι, ναι, αυτό. Πάνε, πάρτε απλά μπορεί να το πάρει πιο εύκολα. Θεωρώ ότι. Καλά, το... τώρα η κουβέντα για 80 και για παιχνίδια, εγώ έχω. Το 95% το θεωρώ. Εντάξει, ναι, ναι, ότι δεν. Ποιος, ούτε εγώ θα έπαιρνε σε 80, ναι. Εκεί το ακούω. Αλλιώς εγώ πιστεύω ότι το Rise of the Ronin θα είναι το Days Gone της γενιάς. Ότι θα αρχίσουν, δεν ξέρω πώς θα πουλήσει και τι θα κάνει, αλλά θα αρχίσει να βγαίνει κόσμος μετά και να λέει, ξέρω εγώ, όταν θα πέσει και η τιμή του και θα το αγοράζει όλο και περισσότερο κόσμος. Παιδιά, παιχνιδάρα το Rise of the Ronin. Open World, έχει μάγκες και το ένα, κάνεις και ένα κτλ. Ό,τι λέγανε για το Days Gone, το οποίο και το Days Gone είχε τις ίδιες παθογένειες. Λέγαμε τεχνικό τομέα που τα FPS πέφτανε στα 15, στα 20. Λέγαμε στερεοτυπικό Open World. Λέγαμε, ξέρω εγώ, γραφή ότι δεν είχε τόσο καλή. Τα ίδια πράγματα λέγαμε. Και τώρα θα δεις, θα περάσει ο καιρός και θα λένε το Rise of the Ronin. Days Gone, γιατί πάλι το είχαμε pre-launch το παιχνίδι και να βγάλουμε το review στο embargo. Το είχα εκθιάσει. Πάλι νομίζω κάπου 8. Και εγώ νομίζω κάπου και 8. Αλλά μου είχε αρέσει πάρα πολύ και όλα αυτά τα bugs που έβλεπα, γιατί το παίζαμε εμείς και πόσο καιρό πριν. Πες να είχα δει το 2% από όλα αυτά που έβλεπα. Λέω ρε, μου άλλο παιχνίδι έπαιζε. Δηλαδή, και μου έκανε τρομερή εντύπωση μετά και τα αρνητικά σχόλια, γιατί μετά το παιχνίδι μου άρεσε. Ναι, ωραία. Φάση. Και μετά όταν έβλεπα ότι αυτό το πράγμα να αλλάζει, ήμουν σε φάση. Πάρτε το Raid, θα έλεγα. Αλλά κάτι τα αντίστοιχο έχει δίκιο σε αυτό που λες με το Rise of the Ronin, γιατί. Είναι μεγάλη μαγιά, δηλαδή το gameplay και θυμίζει και λίγο Σέκυρο. Αλλά έχουν δώσει προσβασιμότητα να το παίξεις και στο εύκολο. Να μην, θα πεθάνεις και στο εύκολο, δεν θα πεθάνεις, αλλά δεν θα σου πας τα νεύρα. Mm-hmm. Δεν έχει αυτές τις. Δεν είναι τόσο τιμωρητικό όπως ένα Souls-like παιχνίδι. Δηλαδή θα το ευχαριστηθεί κάποιος. Θα το παίξουν όλοι. Θα το παίξουν όλοι. Δηλαδή. Ναι, πόλεις, κτίρια εκεί πέρα που τον κόστος σήμα δεν είναι. Γιατί έρχεσαι μονάχα στα λιβάδια. Εδώ πέρα είμαι μονάχα μέσα σε πόλεις. Τώρα και σε κτίρια και αυτά. Από τα αγαπημένα μου ever, να ξέρεις. Από τα, άλλο, ένα, εγώ τα θεωρώ διαφορετικό παιχνίδι. Και να σου πω την αλήθεια, ψιλοαδικούνται και τα δύο αν τα βάλεις σε σύγκριση. Δηλαδή εγώ το Rise of the Ronin το έχω στο μυαλό μου. Σαν να έχουμε αρχές γενιάς του PlayStation 4 και ένα τα σάς που βγαίνει. Πώς έβγαινε το Unity, το Syndicate, ας πούμε. Ένα τέτοιο open world, ας πούμε, το έχω στο μυαλό μου, το Rise of the Ronin. Δηλαδή, έχει μείνει εκεί πέρα πίσω σε εκείνη τη φόρμουλα. Ναι. Επισκεφτείτε το fixerlab.gr, το ηλεκτρονικό εργαστήριο επισκευών τεχνολογίας με 12 χρόνια εμπειρίας σε παντός είδους ηλεκτρονικών επισκευών για τις κονσόλες σας, χειριστήρια, κινητά, tablets, laptops και PCs. Εμπιστευτείτε στο FixerLab τη συσκευή σας, ενημερωθείτε για τη βλάβη και το κόστος της επισκευής στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με σέρβις υψηλών προδιαγραφών. Είναι διασκεδαστικό παιχνίδι το Rise of the Ronin και καμιά φορά ίσως καμιά φορά και εμείς το επικοινωνούμε λίγο λάθος, δεν μπορώ να πω λίγο. Α, θυμήθηκα να πω. Βάζω το review στο Facebook κλπ. Μου πάω τώρα από κάτω, ξέρω εγώ. Το IGN του βάλε 7. Λέω ναι, το IGN France λέω του βάλε 9 όμως. Καμιά φορά είμαστε επιλεκτικοί σε αυτό που θέλουμε να δούμε. Εντάξει. Ναι. Όχι, όχι. Μεσόρο. 9 με 7, μεσόρο 8. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι. Δηλαδή και τα reviews, καμιά φορά και εγώ, ας πούμε, και εσύ που γράφεις, ότι μπαίνουμε και στη διαδικασία, τα παιχνίδια τα κρίνουμε και με ό,τι άλλο παίζουμε γύρω. Δηλαδή το Rise of the Ronin, καλώς ή κακώς θα χάσει βαθμολογία, γιατί γύρω-γύρω μπορεί να έχουμε παίξει κάποια άλλα open world, τα οποία, ρε παιδί μου, είναι εξαιρετικά. Δεν μπορείς να μην το πάρεις ως αρνητικό. Είναι ότι ναι, είναι ένα καλό παιχνίδι. Αλλά δεν είναι εξαιρετικό παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σου μειώνει σε τη διασκέδαση. Εγώ πιστεύω και θα δεις ότι πολλοί κόσμος, το γράφω μέσα και στο κείμενό μου μάλιστα, ότι δεν θα τον πειράξει το ότι η δραστηριότητα που έχει το Open World. Δεν θα τον πειράξει ότι είναι πελαβό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πολλοί κόσμος θα μπει, θα παίξει, θα δει αυτά που θέλει και έχει συνηθίσει να παίζει από τα Assassin's, από κάποια άλλα στερεοτυπικά Open World και θα μείνει ευχαριστημένος. Έχει τη μάχη του, έχει το σαμουράι στοιχείο, διαλόγους, ξέρω εγώ, κάτσες έτσι πιο όμορφα με ωραία γραφικά και θα μείνει οικονομοποιημένος και θα πει τι ωραία παιχνιδάρα είναι αυτή. Δεν θα μπει στη δικασία είναι που μπαίνουμε εμείς. Είναι και τα κριτήρια. Ναι. Αν το κρίνεις σαν open world, θα πρέπει να πεις ναι, όντως. Αλλά εγώ έτσι ξεκίνησα στην αρχή, γιατί να το κρίνω λίγο πιο συνολικά, μετά άρχισα να το κρίνω σαν παιχνίδι Steam Ninja.
Ειδικά ακόμα και αυτό που έγινε σε, που άνοιξε λίγο και τη δυσκολία και σε ευρύτερο κοινό κλπ. Φαντάζομαι ότι έγινε συζήτηση με τη Sony αυτό το πράγμα και πολύ καλά έκαναν. Και αυτοί φαντάζομαι θα θέλουν κάτι πιο ευρύ, σου λέει να πουλήσουμε σε περισσότερο κόσμο. Ναι. Και είναι ένα καλό πρώτο βήμα αν πάνε και το ακολουθήσουν αυτό το πράγμα. Μην τους γυρίσει μπάκλα δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα. Και είναι κρίμα γιατί φαίνεται ότι κάνουν ένα άνοιγμα προς μια σωστή κατεύθυνση για μένα. Ας το συνεχίσουν. Ναι. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Θα το δούμε. Έχω περιέργεια να δω πώς θα τα πάει το Rise. Από ό,τι βλέπω στα social, αρκετά παιδιά το προτιμάνε και το πήραν. Δηλαδή, είναι γι' αυτό που. Εντάξει, τώρα το Dragon's Dogma 2 π.χ. είναι multi-platform. Βγαίνει σε όλους. Δεν περιμένω ότι θα κάνει λιγότερες πωλήσεις. Είναι και μεγάλο franchise, established, RPG. Απλά, π.χ. το Dragon's Dogma είναι ένα hardcore RPG. Δηλαδή, για ένα casual gamer, θα πάει σε ένα στερεοτυπικό open world Rise of the Ronin με τα marks, με τα missions. Έχει μετά... και τα co-op, το online co-op του. Μπράβο, θα παίξει αυτό, θα παίξει το Dragon's Dogma. Για να κάνεις fast travel πρέπει να μαζέψεις. Για να κάνεις το ένα πρέπει να κάνεις εκείνο. Να πας, είναι δηλαδή πιο hardcore, αλλά μπορεί κάποιος casual να το επιλέξει ακόμα και εκεί. Καλό παιχνίδι το Rise of the Ronin, παιδιά, σας το προτείνουμε και οι δύο. Χάνει σε σημεία γιατί, εντάξει, άμα βάλεις άλλο open world δίπλα του... Απλά okay. Δεν είναι Ghost of Tsushima, δεν είναι Assassin's Creed. Αυτό, δηλαδή, να φύγει αυτό λίγο το κεφάλι μας. Δηλαδή, γιατί και εγώ έλεγα πω, θυμίζει Ghost of Tsushima. Ακόμα και αυτό που το συζητούσαμε τότε που είχαμε δει ένα τρέλ, νομίζω κάτι σε μια παρουσίαση τελευταία της Sony. Δεν είναι. Είναι πολύ καλά άλλα δύο διαφορετικά παιχνίδια. Και δεν είναι κακό να δανείζεται στοιχεία. Ναι. Εδώ το Witcher 3, το υπερπέχνιδο όλων των εποχών, έδωσε έμπνευση σε πόσους. Και τα Assassin's Creed μετά που πήραν και από εκεί στοιχεία, μια χαρά είναι έτσι, τα ναι. περισσότερα. Όχι, εννοείται, αφού ένας δανείζεται από τον άλλον. Μπορεί να έτσι εξελίσσεται το είδος. Λοιπόν, αυτά. Μπορούμε... Τώρα θυμήθηκα Tekken 8 που έβαλε μετά Micro Transactions που βγήκαν τα reviews. Όλα, γιατί δεν θυμάστε τα Call of Duty που παίζανε, βγαίνανε τα reviews. Βγαίνανε τα reviews, βγαίνανε τα store. Πάρτα. Αλλά δεν το περίμενα από την Άκο. Αλλά εντάξει. Είδα ο Χαράντα εκεί πέρα το. Εντάξει, πήγε να πει τα γνωστά, ρε παιδί μου, ότι ξέρετε τι. Ακόμα και σε σχέση με το 7, το 8 μας κόστησε 2-3 φορές πάνω. Δηλαδή, σαν να σου λέει ότι ξέρει τι, κάπως πρέπει να τα βγάλουμε κι εμείς. Παιχνιδάρα όμως. Παιχνιδάρα, ναι. Σας παραδώσω μια παιχνιδάρα. Τώρα εντάξει, μένα λίγο δεν μου αρέσει αυτό με κάποιους χαρακτήρες. Δηλαδή, βγάλανε τον Eddie που είναι DLC, ας πούμε. Τώρα αυτό λίγο μένα με το έβαλε σαν λοιπόν, πάλι καλή ώρα θα τον αναφέρω. Αλλά τώρα κάτι στο λες, κάτι τέτοια. Ναι. Παίζει τέκνο αυτό. Μου λέει πού είναι ο Eddie. Στον πάτο ήταν να πω. Στον πάτο ήταν. Πόσο κάνει, 7-9, 8-9, πόσο έρχεται. Μη στεναχωριέσαι. Έψαχνε έτσι και του λέω τι κάνει, πάρε ένα. Και μου λέει ψάχνω τον Eddie. Ψάχνει πολύ ώρα, τι λέω. Έχει, αυτά είναι λίγο τα αρνητικά. Τώρα στο λες, κάτι άλλες βλακίες εμένα δεν με αγγίζουν. Άστα εκεί πέρα και όπως θέλεις τα αγοράζει. Αλλά αυτό είναι το ζόρι. Ψάχνουν αντιστοιχώς τρόπους να βγάλουν όλα αυτά τα κόστη και το περιθώριο κέρδους. Αυτά. Μια μισή ωρίτσα. Πώς με κατάφερες μια μισή ώρα. Μια χαρά σε έχω. Ορίστε. Εδώ στο recap φτάνουμε 45 λεπτά και είμαστε κατάκοποι. Σκάβετε. Σκάβετε. Ναι, ναι. Σκάβετε. Υδρότας μετά, υδρότα φεύγει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά για το κλικ τους που μας ακούσανε, που μας είδανε στο YouTube, Spotify κτλ. Ευχαριστούμε εδώ το φίλο Δημήτρη και την κοινότητα του Busted που ήρθαν εδώ πέρα και μας είδανε και μας καμαρώσανε. Πίσω μας σας άρεσε ακόμη, παιδιά, τα φιλιά μας. Την αγάπη μας, την έχετε. Overdose Δημήτρη σήμερα, Κυριακή. Αύριο θα πάτε παρέλαση. Είμαστε καλοί, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, θα πείτε. Είδα παρέλαση εδώ, βροχές έχει τώρα. Τώρα όμως ξέρεις τα πάει. Όμως το πάει το προξενείο πάει μετά τέτοιο. Έχουμε τους δύο, θα κάνουμε κάνα βιντεάκι, όπως σου είπα. Να δούμε, να μαζέψουμε και τους άλλους. Μπας και κάνουμε κάνα τέτοιο, κάνα crossplay. Κάνα crossplay, ναι. Όχι, σε θέλω και για το αναστητικό που σου πάει. Με εκείνα εκεί τα οποία έχω, θέλω να ρίξω rage. Αλλά μόνο μαζί σου, γιατί μαζί τη ζήσαμε εκείνη τη γενιά. Τα κάνουμε. Τα κάνουμε εκεί πέρα τα ρημάνια. Α, και το ένα το φάγα. Το Origins, εντάξει. Θα μου πεις, θα έχεις να πεις και πράγματα. Εγώ εκείνο δεν το έχω τερματίσει ακόμα. Όλο το ξεκινάω, το έχω ξεκινήσει το πίστε. Έχω κρατημένο πλαίσιο στο 3 ανοιχτό. Δεν θα κλείσουμε ποτέ, αλλά τώρα το λέω αυτό και κλείνω. Έχω κρατημένο πλαίσιο στο 3 ανοιχτό και μόνο για το Origins. Και όταν το ξεκίνησα και το έπαιζα στο streaming, στο cloud streaming, λέω, α, ωραία, θα το παίξω εδώ. Μετά όλο κάτι γίνεται, έργα. Όλο κάτι βγαίνουν. Πλάκα λέμε και παιχνίδια, αλλά όλο βγαίνουν. Δηλαδή και την προηγούμενη χρονιά έβγαιναν συνέχεια παιχνίδια. Λες, ναι, αν θα τα πίσω backlog. Μπράβο που το κατάφερες και τερμάτισες. Πόσο ώρες πήρε? 10, κάπου εκεί νομίζω. Α, χαρά, και μάλιστα είχα αφήσει και είχε και ακόμα μια-δυο ρίτσες σούπερνε. Γιατί είχε κάτι. Δεν είναι τίμια διάρκεια. Είχε Mad Hatter, ας πούμε, κάτι αποστολές, ο οποίος τις άφησε. Άντε, λέω. Ναι, μια χαρά διάρκεια. Εμένα μου άρεσε πολύ. Θα παίξω, θα σ' αρέσει. Μια χαρά διάρκεια, 10 ωρίτσες, ένα καλό το παιχνίδι. Και είναι normal τιμή τότε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τίποτα, στο σπίτι μου, εγώ θα ξανάρθω. Εδώ. Με θέλετε, εγώ θα ξανάρθω. Ανοιχτό. Ανοιχτή πρόσκληση. Ευχαριστώ πρόκληση. Πάρα πολύ. Πάμε τα χαρά μου. Bye. Φιλάκια.